Εγώ, εσένα, στα φρύδια μου ποτέ. Δασκαλάκι, με πλήγωσες. Εγώ, εσένα, στα φρύδια μου ποτέ. Καλημέρα, καλημέρα, αδέρφια, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Τι είπες, δηλαδή? Στους Έρος Μυθό. Δεν σε έγραψα, ρε φίλε. Η συγκυρία ήταν. Αυτό το με κατατρέχει. Παπατζής. Φίλε, πουλοβεράρα φοράς. Ιρλανδία τελείως. Έχω τέτοιο νίτερ. Και η ιρλανδική εταιρεία. Έχει λίγο κρύο σήμερα. Και... Ναι, σε παραδέχομαι. Το που κάνεις, σαν αρκούδα, έχει και το άλλο μου γούνες πίσω, γατιά βλέπω. Είδες το Λας Βάγκ χθες, αυτό το. Ποιο είχε, ποιο είχε, το δικό μας, τον Απαπύρη. Σιγά μην έχει το δικό μας ο Ρασβάν, ρε. Αυτό ήταν. Που έχει εκατομμύρια στην άκρη. Θα σου πει ο Κόλκας. Το οποίο το είδα ψιλοαπάτη, έτσι. Το οποίο το είδα ψιλοαπάτη. Η σημαία η νορβηγική κοιτούσε λίγο προς τη Λάρισα. Κοιτούσε. Αδέρφια, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Είναι η Τρόικα. Σήμερα είναι Δόικα. Είναι δίπλα μου η ήρεμη φωνή. Έτσι το χαρακτήρισε η κυρία. Όχι η Ρίτα. Η κυρία Εύη, η ήρεμη φωνή πόλες, του ΠΑΟ, στον αέρα, η Κροάτρια που είχε βγει πριν τις μόνο προάλλες. Μία και δύο. Έτσι. Πολλές είναι. Είναι η χαρά μας μεγάλη και ιδιαίτερη, καθώς Χρήστος Τσαλτίδης απουσιάζει. Ναι, ρε. Οπότε σήμερα θα πάνε όλα ήρεμα. Θα προσπαθήσω εγώ λίγο να τσιτώσω τον Δημήτρη Τροπατζόγλου, έτσι. Για όσους δεν το κατάλαβαν, χθες στα Τρίκαλα γιορτάστηκε η 4η Ιουλίου, η ημέρα ανεξαρτησίας των πολιτιών. Τέτοια πυροτεχνήματα, τέτοια βεγγαλικά και πυρσούς, μόνο 4η Ιουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουμε. Έτσι, γιορτάζει και όπως λέει, τα σχολιάζει. Αν τα ήταν οι αρμόδιες αρχές, λέω τώρα εγώ, αν είναι τρίτο μάτς. Γιατί ρε, κρυφά γίνανε, τα είδαν όλοι. Ναι, 4η Ιουλίου, μπράβο. Δεν είναι, τι στα κρυφά είναι. Ναι, γιορτάζει και 4η Ιουλίου. Αναβάλουμε τις ευθύνες μας. Φύγανε στα Ball Boy, βεγγαλικά, αυτά, τέτοια, χαμός. Λοιπόν, Δημήτρης Τροπατζόγλου, Χρήστος Τσαλτίδης. Παρουσιάζω Σωτήρη Δασκαλάκη για ένα ακόμη πρόγραμμα μαζί μας. Είναι Τετάρτης, είναι μαζί μας. Από ό,τι με ενημερώνει, θα είναι σήμερα με το καλό αύριο και μεθαύριο μαζί μας. Μετά. Ναι, μεθαύριο τη σε περιμένει. Και να ξέρεις. Θα θέλει ο άλλος, όχι. Θέλει ο άλλος. Μην τα λες, ρε Ρούβορ. Μην τα λες. Δεν το λέω. Άστα. Άρθει ο άνθρωπος εδώ να κάνει την εκπομπή του. Ο άλλος. Κάτι σου ετοιμάζει. Ο άλλος, όχι ο κύριος δίπλα μου. Ο άλλος που απουσιάζει. Καλό δρόμο στον Χρήστανθο. Καλό δρόμο πηγαίνει. Είναι καθοδόν προς το Αίγιο. Κατεβαίνει στη Νότια Ελλάδα, συγκεκριμένα στη Βόρεια Πελοπόννησο, για το μεγάλο ματς Πανεγιά. Για δώσε στίγμα, ακριβώς, μεταξύ Κορίνθου, Πατρών, Πύργου, αυτά που... Ναι, εγώ, είναι στην άκρη, στην ουσία της γέφυρας Ρίου Αντίριο, από τη μεριά της Νομό Αχαΐας. Στην άκρη της είναι γέφυρα... πάνω στο Κορινθιακό το Αίγιο. Ναι, σε ποιο ύψος, ρε παιδί μου. Πού περίπου. Πάνω στο Κορινθιακό, Νομό Αχαΐας, Βόρεια. Ένα στίγμα. Τι είναι, είναι η Κόρυδος εκεί. Είναι η Πάτρα στην άλλη άκρη. Η Πάτρα είναι εδώ. Ναι. Εδώ είναι το Αίγιο. Εδώ είναι ο Κορινθιακός. Εδώ είναι το Αίγιο. Δίπλα είναι. Πάρα πολύ κοντά. Ο πύργος που είναι μετά. Παναχαϊκή Πανεγιάλιος είναι ντέρμπι. Είναι ντέρμπι. Ποιος? Πύργος είναι ο Ηλίας. Πέρα. Βέβαια, ποιο εκεί είναι. Ναι. Η Πάτρα με το Αίγιο πόσα χιλιόμετρα είναι. Τίποτα. Ξεφτύλα πρέπει να είναι. Ούτε 50. Με το αυτοκίνητο πρέπει να είναι, νομίζω, 20-25 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος. Για να καταλάβεις, δηλαδή, εγώ ήμουν ναύπακτο, ήταν να πάω και βαρέθηκα. Ήμουν απέναντι, ναύπακτο ήμουνα τότε. Αραχτός. Μάλλον δεν θέλει να πληρώσει τα. Ε? Τα απέναντι. Τα... Ποια να πληρώσω, φίλε. Περνάει το. Πήγαινε απέναντι με λεωφορείο, ό,τι ήθελα. Ξεφτύλανε η γέφυρα. Την περνά με ποδήλατο. Όχι σκε... ξεφτύλα, τα 11 ευρώ. Όχι ξεφτύλα. Εντάξει, τι είναι. Ε. Άμα, θα, δεν, για απλά προτίμησα να πάω πάνω, προ πάνω, το Λακαρνανία. Αυτό. Ανέβηκα προ τα πάνω. Λέω, άστο, έγινε βράστο. Εντάξει, okay. Πήγα σε πιο ωραία. Ναύπακτο είναι ωραία, ε. Ναι, πολύ ωραία. Κούκλα. Εκεί γαλαξίδι δίπλα. Τα πήγα όλα, τα έχω πάει όλα αυτά. Ωραία, λατρεύω, ναι. Κορινθιακό. Τον λατρεύω τον Κορινθιακό. Τον λατρεύω. Γιατί? Και έχει ένα απίστευτο μέρος, το νησάκι Τριζόνια. Είναι ένα από τα δύο νησάκια στην Ελλάδα κατοικήσιμα, ναι. Μέσα σε κλειστό κόλπο. Το άλλο ποιο είναι? Ο Άγιος Αχίλιος, λέτε, στη Φλόρινα. Μένουν τρεις άνθρωποι, νομίζω, απάνω. Σε αυτό μένουν 8, 9 το καλοκαίρι. Απλά στη Φλόρινα τι έχει κόλπο? Στη λίμνη μέσα. Λίμνη, εκτός θα... Ναι, εννοώ, ξέρεις, λίμνη, φάση, όχι ανοιχτή θάλασσα, ρε παιδί μου. Το άλλο είναι το νομίζω νησάκι στα Γιάννη. Εκτίθεσε. Υπάρχει κι άλλο νησί τώρα που το σκέφτομαι, το μέσα σε κόλπο εντός χώρας, το οποίο κατοικείται βεβαίως. Στον Κορινθιακό είναι το νησάκι Τριζόνια και άλλο ένα που έχει δύο κατοίκους. Τα Τριζόνια νομίζω έχουν 9. Πανέμορφο, πανέμορφο. Ο, η εκτίθεση εκείνη και πιο βόρεια. Ε, σε κλειστό κόλπο. Να μην πω για Μουλιανή κτλ. Άστι, για Μουλιανή είναι, ρε φίλε. Τι. Άσε που ο Ανδρέας, Ανδρέα, καλημέρα. Ο Ανδρέας του κυνηγάει του καλοκαιδικιώτε. Μαϊμού νησί. Εντάξει, για Μουλιανή ήταν Μαϊμού νησί, κανονικά. Εντάξει, okay. Τι Μαϊμού νησί, ρε. Μαϊμού νησί, καλά, γεωγραφικά είναι νησί. Μπορεί να αλλά... και. Κατάλαβε. Χιλιάδες κατοίκους το καλοκαίρι. Πρέπει, εντάξει.
Καλά, και Τριζόνια που σου λέω το καλοκαίρι βουλιάζει. Έκανα τη βλακία εγώ και πήγα Κυριακή από ναύπακτο και είχε την πετσέτα μου. Έφυγα για λίγο να πάω να βγάλω κάτι φωτογραφίες και τη μετακινήσανε. Τη βλέπω και απάνω είχαν κάτι πατατάκια ενός πιτσερικά. Λέω, τι είναι αυτά, ρεση. Δεν είχα πατατάκια εγώ, τι είναι αυτό. Και βλέπω, λέω, δεν έχει κι άλλο νησί. Έφαγα βλασιά. Και μου λέει, φιλαράκο, εμείς μένουμε εδώ. Κυριακές απλά πέφτει ξύλο, αδερφέ. Μου λέει, από πού είσαι, σε Θεσσαλονίκη. Α, είσαι Γκαρντάση, ξέρω εγώ, Τουμπεκί. Λέω, λέει, πάω, κλαίω Ηρακλής. Λέω, όπα, καλή είστε. Τι θα πει. Ναι, ο Ηρακλής λέει, είστε ωραίοι, είστε καλοί. Ναι. Υπάρχει κι άλλο νησί το οποίο κατοικείται μέσα σε κόλπο, Μάρη. Άντε, να το αυτοί που το στέλνουν φίλοι μου. Όχι, όχι, όχι. Το θυμήθηκα γιατί το μου αρέσει πολύ και ήθελα να πάω και δεν πήγα. Το έχω αποθυμένο. Θα το ξέρω, κόλλησα τώρα, το ξέρω. Εντός παγασιτικού. Παγασιτικός κόλπος, παγασιτικός. Ούτε καν πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Θα το βρω όμως. Θα το βρεις. Οκ, ωραία. Στην άκρη. Από το Βόλο δηλαδή, στην άκρη, άκρη. Εντάξει, ξέρεις τι. Ρε παιδί μου. Είναι. Ναι. Ο Κορινθιακός είναι κάτι τελείως κλειστό. Στην ουσία είναι σαν λίμνη. Είναι τελείως σάικο φάση. Είναι απίστευτο. Και περνάς απέναντι, ξέρεις πώς, κολυμπώντας, αν πας κολυμπώντας, από τη στεριά στο νησάκι Τριζόνια, ξεχνάω πώς λέγεται η θέση από εκεί που περνάς. Το ξεχνάω. Είναι από την ναύπακτο περίπου 7 χιλιόμετρα, 8. Από σίγμα νομίζω. Τέλος πάντων. Κολυμπώντας κάνεις μία ώρα το πολύ. Δηλαδή ένας, τα νερά πώς είναι. Ένας δεινός κολυμβητής, όπως εγώ, στα Τριζόνια είναι φανταστικά. Φανταστικά. Ειδικά η μία η πλευρά είναι μαγεία. Η μία η πλευρά. Είναι μαγεία. Το νησάκι στα Γιάννενα στέλνει άλλο φίλο. Το είπα. Μα το είπα. Σε τέτοια κλεισά το είπα. Λίμνη, το είπα. Το νησάκι το λατρεύω. Το έχω γυρίσει όλο γύρω-γύρω περιμετρικά. Έχω βγάλει 200 φωτογραφίες. Το λατρεύω. Σωτήρης, πάει. Θα πας και γύρισε το όλο γύρω-γύρω. Όχι, κυραφροσύνη πρέπει να πας. Ναι. Και μη σένα εκείνη. Το μουσείο του Αλή Πασά, που ήταν το εξοχικό του εκεί, και εκεί τον καθάρισαν, τον αποκεφάλισαν. Θα τρελαθήσεις, γεια στο. Αλλά γύρισε το όλο. Με περπάτημα κανονικό, όχι γρήγορο, κανονικό ανθρώπινο. Πάρε και τη μικρή μαζί και τη Φρόσο ή καμιά άλλη άμα θες και περπατάτε κανονικά. Θα κάνεις περίπου χωρίς στάση. Χωρίς στάση, μία ώρα. Όλο γύρω, με κανονικό περπάτημα, χωρίς στάση. Αλλά σίγουρα θα κάνεις στάση, θα κοιτάς, έχει πολύ ωραία τοπία. Τα Γιάννηνα απέναντι, μυστήρια, καλαμιές, ξέρεις, πουλιά τέτοια, θα τα τρελαθείς. Θα τρελαθείς. Ναι, βέβαια, βέβαια. Ωραία, ωραία. Ο λοιπόν... Εφέτα ανακαλεί κάποια τρόφιμα τα οποία άγνωστοι φωτογράφησαν ότι έχουν. Ναι, αυτό με τους, βάλει κάποια χημικά κτλ. Με απειλή των αναρχοαυτόνομων, έτσι, αναρχοαυτόνομων ομάδων, κοινοτήτων, ναι. Είναι η Coca-Cola μεγάλο, το 1,5 λίτρο. Γάλα το μπλε το μευγάλ, Δημήτρη. Το μπλε, όχι το με λίγα λεπτά. Μη λες χωρίς να ξέρεις τώρα. Όχι, ρε, Παριζάκι τα λέει επίσημα. Τα ακούω δεν από χθες. Δεν ήταν το μευγάλ, Δέλτα. Ορίστε. Το sorry εγώ, Δέλτα. Τι sorry, ρε, τι sorry. Sorry, Δέλτα. Sorry είναι με αυτά τα πράγματα. Ανακαλώ, sorry. Δέλτα ενός λίτρου το πλήρες, το μπλε. Αυτά. Το Παριζάκι το Ιφαντής. Εντάξει. Τι λέει, στο δικό μου κόλπο μόνο εσύ. Καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλά Χριστούγεννα. Τι έγινε ρε παιδιά. Μόνο. Ορίστε, τι κοιτάτε. Μόνο. Ρε παιδιά, τι παγωμάρα είναι αυτή. Το γάλα είναι φίλε λέμε. Α, για το γάλα, sorry. Ναι. Νόμιζα επειδή είπα κάτι, ναι. Όχι, δεν είναι. Διάβασαμε ένα μήνυμα ανθρώπινο. Καλημέρα, καλά Χριστούγεννα, να είσαι δίνουμε καλά. Δώρα. Δίνουμε διαγωνισμούς. Σωτήρη, ρίξε λίγο μουσικούδα παλικάρι μου. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. Ρε εσύ, Σωτήρη, σου είπα βάλε κάτι αμερικάνικο χριστουγεννιάτικο και έβαλες Γιώργο Μαργαρίτη, ρε φίλε. Τεράστιο Σωτήρη Δασκαλάκης. Εσύ δεν το βρήκες. Εσύ δεν μου το είπες. Όταν στον έδειξα. Εσύ δεν το είπες. Από το άλμπουμ αυτό με τα Χριστουγεννιάτικα, Billy Idol. Λέει, ποιος το είπε εσύ, εσύ δεν το είπες. Στον δείχνω και εδώ ο Μαργαρίτης ο Γιώργος. Billy Idol, παιδιά, γερασμένος. Εδώ πέρα κάποιος, κάμος ήταν άλλος ηχολήπτης. Ο Κιώσης σίγουρα όχι, δεν το πω Κιώσης. Εδώ κάποιος. Και λέει, τι είναι ο Γιώργος Μαργαρίτης τώρα στα γεράματα. Απίστευτο. Λοιπόν, Δημήτρη, έχουμε τώρα. Φάντομ, τίποτα. Βεβαίως. Έχουμε, ρίξω αυτό. Και πρώτα. Σήμερα το πιο επίκαιρο δώρο από εμάς για σας. Για να το χρησιμοποιήσετε και να πάρετε δώρο στα παιδάκια. Είναι η δωροεπιταγή από τα Phantom Stores αξίας 30 ευρώ. Μιλάμε για τα καταστήματα Αριστοτέλους 16. Εκεί θα βρείτε ό,τι
παιδικό παιχνίδι, ψάχνετε και θέλετε, ό,τι σας έχουν ζητήσει, για παράδειγμα. 30 ευρώ, γράφετε FM, αφήνετε κενό, Phantom, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 54526. Επειδή κάποια κυρία πήρε και ρώτησε χθες, απλό το είπαμε, μάλλον δεν το άκουσε. Η δωροεπιταγή αφαιρεί το ποσό. Αν πάρεις κάτι που κάνει 35 ευρώ, θα πληρώσει 5 ευρώ, εννοείται. Δεν αυστηρά εκεί 30 αν πάρεις μόνο. Σωστά. Και συγκεκριμένο. Από όλο το μαγαζί παίρνεις ό,τι θέλεις. Ναι, όπως σημειώνει σωστά ο συνάδελφος. Ναι. Γιατί για μένα συνάδελφος είναι. Ο Σωτήρης. Δεν μπορείς όμως να πας και να πάρεις κάτι 25 ευρώ και να πεις. Δώστε μου τα. Ναι, και αυτό. Το είπαμε και χθες. Ναι, σωστό. Δημήτρη. Μάρκαρε το δικό μας. Το είπα και χθες. Το είπα. Λέω λεφτά πίσω δεν έχει. Αν πάρεις κάτι 29 ευρώ, δεν πεις δώστε μου και ένα ευρώ. Εντάξει. Κάνεις ρεζίλ και το λίμπερο, ας πούμε. Λοιπόν, τώρα δώστε λίγη προσοχή. Θα τα πάρουμε χρονικά. 25 πότε είναι την Κυριακή. Δευτέρα. Τα έχω μπερδεύει. Δευτέρα 25. Μάλιστα. Ωραία. 21-5, 22, λοιπόν, 22. Προσέξτε τώρα. Δίνουμε. Επειδή είναι η τελευταία δικιά μου εκπομπή χριστουγεννιάτικη. Η τελευταία. Αύριο, ναι, και μεθαύριο δεν θα έρθω. Θα είναι μόνος, ναι, ο Δημήτρης Τρομπατζόγλου. Θα είναι μόνος του. Έτσι. Από εβδομάδα μου προσθέτει. Ποιες μέρες θα λείψει από εβδομάδα εσύ. Να μην το συζητήσουμε τώρα. Δεν είναι θέμα. Θα πω μια-δυο μέρες. Πρέπει να λείψει όλη τη βδομάδα. Κατάλαβα. Δευτέρα, τρίτη αργία είναι, φίλε. Ναι. Τετάρτη, πέμπτη, Παρασκευή. Ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Δεύτερο του χρόνου θα λείπεις, μια χαρά. Θα κάνουμε καμιά εκπομπή με Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλα, ακούς. 1-2-1-2. Ακούει ο Παναγιώτης ο Παπαδόπουλος. Ετοιμάσου για εκπομπή. Ετοιμάσου για εκπομπή. Ερχόμενη εβδομάδα εορταστική. Λοιπόν, δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για μια πάρα πολύ ωραία παράσταση stand-up comedy. Το Chai Party με τον Ανδρέα Πασπάτη την Παρασκευή, μεθαύριο. Δύο διπλές προσκλήσεις στο Θέατρο Αθήνεων στη Βασιλή Σόλγας. Δύο ώρες ατελείωτου γέλιου με τον Ανδρέα Πασπάτη, τσάι πάρτι στο Θέατρο Αθήνεων. Και δίνουμε. Πασπάτης. Δεν το ξέρω, φατσικά το παιδί. Δεν τον έχω δει ποτέ, δεν το ξέρω. Κάνει stand-up comedy. Stand-up comedy, ναι. Για να λέω, δίνουμε για stand-up comedy, κάνει stand-up comedy προφανώς. Σαν σου λέω, εγώ δίνει για πάγο παραδοσιακό εισιτήριο. Α, είναι για ποδόσφαιρο, αυτό... πάγο παραδοσιακό. Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη. Σε όλο το λίγο, σας παρακαλώ. Ποιο είναι, α, η Δώρα. Ποια είναι η Δώρα. Και δίνουμε και, προσέξτε, δύο διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα της παράστασης «Απελπισίτο» του Λάκη Λαζόπουλου με τον Λάκη Λαζόπουλο και την Σοφία Φιλιππίδου και μια ομάδα πολύ καλών συναδέρφων τους σε σκηνοθεσία της Αθηνάς Σμαραγδί. Σμαραγδί δεν είναι. Είναι κόρη του άλλου, μην μου πεις. Κι εγώ δεν νομίζω. Συνεπωνυμία. Ας ελπίσουμε να είναι συνεπωνυμία. Ας ελπίσουμε να είναι συνεπωνυμία. Όχ, λες. Μην το κάνεις αυτό. Ναι. Εντάξει, κοπέλα. Αθηνά Μαραγδί, η σκηνοθέτης. Έτσι. Δεν σχολιάζω. Είναι η πρεμιέρα ανήμερα Χριστουγέννων, θέατρο Αριστοτέλειων, Βασιλίσσης Σοφίας 2, στο κέντρο της πόλης. Έτσι. Μην πει κάποιος δεν ξέρει ποια είναι η Βασιλίσσης Σοφίας, θα λιποθυμίσω. Οπότε, 9 η ώρα είναι η πρεμιέρα. 9 η ώρα ξεκινάει. Ναι. Να το θέμα. Για σήμερα το βρήκα. Εθνικής Αμήνης. Μπράβο. Για μένα ήταν, είναι και θα είναι Βασιλίσσης Σοφίας. Α, ναι. Παλιά. Πότε άλλαξε. Όπως είναι και πρίγκιπος Νικολάου. Δεν λέω Αλεξάνδρου. Εισβόλου. Ναι. Πρίγκιπος Νικολάου. Αυτά τα πρόβλημα και εγώ, ρε φίλε. Ναι. Πρέπει να άλλαξαν εκεί το 80. Πότε άλλαξε. Κάπου ναι. Με τη λέλαπα του Πασόκ. Ο Παπαδρέου τα άλλαξε. Με τη λέλαπα του Πασόκ. Ναι. Με την πράσινη λέλαπα. Η Λαμπράκη. Το έχουμε ξαναπεί, Σωτήρη. Λεγότανε η Κονίτσης. Ο μεγάλος δρόμος του Παλαιού ήταν Κονίτσης. Ναι, Κονίτσης. Ναι. Οι νεοδημοκράτες το λένε, ναι. Όλοι οι παοκτσίδες το λένε Λαμπράκι. Οι νεοδημοκράτες το λένε Κονίτσης. Ναι, όχι, Λαμπράκι. Εκεί είμαι Γρηγόρη Λαμπράκι, δεν σχολιάζω. Εννοείται. Με πήγαινε βόλτα γιαγιά μου, πιτσερικά. Με κατρακύλη και τέτοια. Με ξεγελούσε. Κάνα μια σοκολατίτσα, κάνα τέτοιο. Καμιά πάστα και μπιντούμπα. Κάτι ζαχαροπλαστία, ξέρεις τότε. Παρακμή. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Τον πρώτο, ο οποίος έστειλε μήνυμα για το Phantom, το πολύ χρήσιμο δώρο, την δωρεπιταγή αξίας 30 ευρώ. Για διαγωνισμό, έτσι. Το πρώτο, γιατί προηγεί το 685. Ναι. Απλά λέμε τώρα τον τρόπο. Πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις όνομα και επώνυμο. Δίπλα γράφεις Phantom με ελληνικά ή αγγλικά σύμβολα. Ή stand-up comedy, chai party, ό,τι θέλεις, Ανδρέα Πασπάτη την Παρασκευή. Ή Λαζόπουλο. Έτσι. Ή Λαζόπουλος. Αν σε λένε Λαζόπουλο, γράφεις δύο φορές Λαζόπουλος, να καταλάβουμε. Ξέρω, Δημήτρης Λαζόπουλος. Λαζόπουλος ή Απελπισίτο. Και το αποστέλλετε στο 54526. 54526. Τι μπορεί να είναι ο πρώτος φίλος που στέλνει μήνυμα 685. Διάβασε το παλικάρι. Οι οπαδοί έκαναν μεγάλο λάθος χθες. Οι αεκογάβροι ενώθηκαν ζητώντας τιμωρία. Αλλά όπως λέει ο Αϊνστάιν και ο Κούλης, η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Ρε Μητσοτάκη, τι είπες, Παναθεμάσαι. Τι θέλει να πει, ρε φίλε. Το είπε αυτό, ότι το είπε ο Αϊνστάιν.
Έγινε στη Βουλή αυτό χθες, δεν έγινε, ναι, έχει γίνει χαμός. Δεν το πρόσεξα. Κάτι ναι, είπε πάλι. Είπε φράση του, λέει, όπως είπε, πάλι. Και όπως είπε ο Αϊνστάιν, καμία σχέση με Αϊνστάιν. Σαν να σου λέω εγώ ότι το γυράσκο αείδη δασκόμενο το είπε ο Σωκράτης. Δεν πεθάνει στα γέλια. Απ' τη σκύλα στη Χάριβδη πάμε, φίλε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, από τον Παπανδρέου, αυτό και τα λοιπά, στο Τζίπρα και τώρα. Πω, ναι. Φοβάσαι, απειλή ότι πλησιάζει, έτσι. Λοιπόν, ρίξτε θεματάκια τώρα. Τι θέλει να πει ο φίλος εδώ. Έκαναν λάθος. Οι αεκογάβροι ενώθηκαν στην τιμωρία. Τιμωρία ήταν και τι έγινε. Και μάλλον θα πάει η τιμωρία. Τρίτο μάτζ είναι. Τρίτο μάτζ είναι. Ισχύει κάτι παράξενο, αλλά εντάξει. Το παράξενο ποιο είναι το αλόκοτο, ποιο είναι το kind of weird που λένε οι Άγγλοι. Θα το διαβάσω σε λίγο, το δεις. Σε λίγο, φαντάζομαι, είναι κανένα μαγείρεμα. Δεν είναι δικαιολογία. Και εγώ λέω ότι πρέπει να τιμωρηθεί ο Πάο και καλό να τιμωρηθεί τώρα νωρίς για να μην πάει αργότερα. Καταρχάς, ευτυχώς είναι στάδιο το δημοτικό τρικάλων. Ευτυχώς δεν ήταν γήπεδο. Παιδιά. Βρήκα τα ball boy, στο τελευταίο δεκάλεπτο, η σκηνή, Σωτήρη το είδες. Είναι απίστευτο. Και είναι στο μαγαζί, παιδιά παοξίδες, μαζί μου δίπλα παιδιά παοξίδες, λέει ρε παιδιά τι κάνουμε, μία λογική. Ένας είναι ο άνθρωπος γύρω στα 40, λέει, μία λογική, τι κάνουμε. Οι άνθρωποι ούτε κάνουν, για ποιο λόγο, πραγματικά. Το σχολιάζει όποιος θέλει. Γιορτάζει και Τετάρτη Ιουλίου κανονικά. Εκείνο που θέλω να πω είναι ένα τεράστιο μπράβο στον Ιορδάνη Δημητριάδη, τον πρώτο βοηθό του Συνδέσμου Διαιτητών Καστοριάς, ο οποίος μέσα αυτόν τον οριμαγδό δεν γυρίζει το κεφάλι του μισό χιλιοστό προς τα δεξιά. Ρε εσύ, Δημητριάδη, πιστεύω ότι μας ακούς. Κάποια στιγμή το πλάνο είναι απίστευτο. Γίνεται πάρτι 20 μέτρα από αυτόν και δεν γυρίζει μισό λεπτό. Δεν ξέρω, έχει τόσο καλή περιφερειακή όραση. Δηλαδή, σαν αυτοάμυνα. Τώρα, εμένα, αν ο Σωτήρης εδώ που κάθομαι, κάνει μια κίνηση απ' έξω, την πόρτα απ' έξω. Να μου κάτι, ότι κάτι μου πετάει. Δηλαδή, θα κάνω έτσι. Θα γυρίσω το κεφάλι και αριστερά. Δεν έχει γυρίσει το κεφάλι του δεξιά να δει τι είναι απίστευτο. Τι, άγνοια κινδύνου, τρέλα, all fucking what. Συγκέντρωση, ρε φίλε, στη δουλειά του. Στη δουλειά του, μπράβο, πολύ ωραία. Το γκολ είναι. Το 1-2. Γιατί όλη δύσκολη, δουλειά είναι. Δύσκολη φάση. Ναι, ο Σωτήρης ο Αντωνίου, λοιπόν. Κρατάω τι είπες. Δύσκολη φάση. Συμφωνώ μαζί σου. Το είδα 5 φορές. Παράξενη φάση. Ωραία. Είμαι εγώ, για να πάμε σε διάλειμμα, ο Βασίλης ο Φωτιάς. Ο διαιτητής από την Πέλα. Παίζει τρίκαλα πάω. Τον οποίο είπε ο Κωνσταβάρας, το έχει σπουδάσει κάτι πυρηνικές επιστήμες, κάτι διαστημικές, αυτά κτλ. Ο Φωτιάς. Ναι, ναι. Ο Βασίλης. Πολύ διαβασμένος. Υποκλίνομαι. Κύριος. Άρα είναι χημικό, πυρηνικό, φυσικό. Κάτι διαστημική, κάτι αυτά. Κάτι... Να είναι καλά. Ναι. Και να τον γνωρίσω να μιλήσω. Υποκλίνομαι. Μπράβο, υποκλίνομαι. Τον κυνηγάει του Αλτίδη. Ο Φωτιάς και ο Φωτιάς. Ωραία. Δεν κυνηγάει. Αυτό έτσι το πέναντι με τον Τζιμπούρι. Δεν τον κυνηγάει. Ναι, από εκεί πέρα όμως λέει κυνηγάει τον Άρη, κάτι έκανε. Ναι, ναι. Σαν τέτοιο. Ωραία, ωραία. Μία απορία. Παίζει τρίκαλα πάω. Μάλιστα. Τελειώνει το ημίχρονο 1-1. Μάλιστα. Είναι πρώτο ματς. Υπάρχει και δεύτερο στην Τούμπα. Εγώ αν είμαι ο Ιβάν, αυτόν τον διαιτητή εγώ μπορεί να σε όλο τον καθαρίσουν. Τι λες ρε! Τι το μετράς το. Πλάκα κάνω, κατάλαβες τι θέλω να πω ρε παιδί με τον άνθρωπο. Τι το... Αυτό το γκολ είναι τόσο αμφισβητούμενο. Γίνεται πατερντή, πεσμένος άλλος κάτω. Σε φωνάζει ο βοηθός. Γίνεται χαμός. Το παίρνουμε μαγκιά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Το μετράς το γκολ αυτό. Α το 1-1. Ακόμη έχει μία μέρα μάτς. Δεν ξέρει θα το πάρει γιατί σήκωσε σημαίακι ο βοηθός. Ναι. Πάνε οι παίκτες οι οποίοι κάνουν τη μαγκιά. Τι σηκώνεις ρε, δεν ακούμε την μπάλα Βαρέλα. Μπερδεύονται εκεί μεταξύ τους γιατί ο ένας σήκωσε σημαία, ο άλλος έδωσε φάουλ, δεν ξέρουν τι γίνεται και τους πείθουν οι παίκτες και δίνουν γκολ. Ναι, δεν το μετράω, ρε εσύ, Δημήτρη. Ένα-ένα ακόμη στο 50. Πού είναι, στο πόσο είναι, δεν στο. Δεν έχει δώσει πέναλτι την ωραία στον Μπίσεσβαρ. Στον Μπίσεσβαρ, στο πρώτο ημίχρονο. 5 λεπτά πριν. Που έδωσε στο θέατρο. Κάτσε, πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο, ρε. Δεύτερο, γιατί ναι. Το είδα αυτό. Πρώτο δεν ήταν καθόλου, να ξέρει. Πρώτο είδα μόνο τα γκολ. Πρώτο είδα μόνο τα γκολ. Ναι. Τέλος πάντων, δεν το βέβαια. Άστο, για να και λίγο ενδιαφέρον. Ρε εσύ, μπα και λήξει 1-1 και έχει την Τούμπα δεύτερο ματ 5.000. Ποιο θα πάει τώρα στην Τούμπα. Διαφυγόντα κέρδη. Εγώ αν ήμουν πάω, σε κατηγορώ για διαφυγόντα κέρδη, πραγματικά. Άσε μας. Ωραία. Πρώτη ώρα με την Enderend και την κάρτα Spendeo. Η πιο σύγχρονη λύση για τα εταιρικά σας έξοδα. Είναι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εξόδων σχεδιασμένο αποκλειστικά για επιχειρήσεις. Με την πλατφόρμα Spendeo οι επιχειρήσεις μπορούν να ορίσουν κανόνες χρήσης ανά ομάδα ή ανά εργαζόμενο, όπως μηνιαία ποσά φόρτιση, συγκεκριμένες κατηγορίες, ημέρες και ώρες χρήσης. Μπείτε spendeo.gr / business και αποκτήστε ξανά τον έλεγχο των εξόδων σας πρώτη ώρα. Και με Rebuild για ανακαινήσεις Ιωάννου Κεσαρίας 20 Καροτούμπα, τηλέφωνο 2316-008844, ιντερνετικά rebuild.top. Θυμίζουμε το δώρο, τον ένα διαγωνισμό με την δώρο επιταγή από τα Phantom Stores αξίας 30 ευρώ για ένα παιχνίδι, για ό,τι θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Είναι 30 ευρώ στα Phantom Stores
Αριστούς 16 για παιδικά παιχνίδια. Έτσι, και τα άλλα δύο διπλές για τσάι πάρτι, setup comedy με Ανδρέα Πασπάτη στο Αθήνιον την Παρασκευή, μεθαύριο, και δύο διπλές για Λάκη Λαζόπουλο, πρεμιέρα την Κυριακή με Σοφία Φιλιππίδου, θέατρο Αριστοτέλειων. Εδώ είμαστε με Τρόικα, εδώ στον Λίμπερο, σήμερα Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου. Η μέρα όπου έχουμε ποδόσφαιρο στη δεύτερη κατηγορία, έχουμε κύπελο, παίζουν ομάδες, έχουμε μπάσκετ, Champions League, παίζει ο ΠΑΟΚ. Χθες ο Άρης έχασε από τη Νίμπουργκ εδώ στο Αλεξάνδριο, σήμερα παίζει ο ΠΑΟΚ στην Τουρκία. Η μέρα όμως που έχουμε και διαγωνισμούς και δώρα. Λοιπόν, θυμίζουμε το πρώτο. Πούντο. Να το. Phantom Stores. Παιχνίδια και χριστουγεννιάτικα. Αριστοτέλους 16. Από τα Phantom έχουμε μία δώρο επιταγή αξίας 30 ευρώ. Πάρα πολύ χρήσιμη, πάρα πολύ χρήσιμη για όλους, για τα δώρα που έχετε να κάνετε στα παιδιά. FM γράφετε και όνομα αφήνετε Phantom, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Την καλημέρα στην Σωτηρία που στέλνει μήνυμα. Ναι. Καλές γιορτές σε όλους σας. Άντε να κερδίσουμε, να χαρεί και ο γιώκας μου που είναι 1,5. 1,5 χρόνων. Τι να πάρεις το παιδί που είναι 1,5. Σωτηρία να το χαίρεσαι. Μια κουδουνίστρα. Όχι. Από τα Τι να πάρεις, αυτοκινητόδρομο. 100 πράγματα έχει εσύ. Για 1,5 ετούς. Πες παράδειγμα. Κουδουνίστρα εγώ σου λέω. Άλλο. Τι παίρνεις σωτηρία εσύ για τη φρόσο. Για τη μικρή, συγγνώμη. Κουζινικά. Πέρασα το μυαλό μου, σκέψη ότι έχεις αγόρι κατευθείαν. Λες παίρνω κουζινικά και λέω όπα. Αλλά μετά το γυρίζω. Πόσο είναι η κόρη σου? Και παίρνεις κουζινικά 1,5 έτου. Είναι λίγο επικίνδυνα μήπως, φίλε. Ρε πλαστικό, τι κουζινικό νόμιζες ρε εσύ? Μήπως έχει μικρά βαρμπαδάκια? Μήπως είναι λίγο επικίνδυνο? Μήπως όχι, μα εντάξει, όχι, εντάξει. Ναι βρε, εντάξει. Ας κερδίσει η γυναίκα ή όποιος κερδίσει τώρα γονιός, ας πούμε, δεν αύριο να πάρει, έχει 800 θα πράγματα. Βρει να πάρει. Από να, δύο μηνών μέχρι 120 χρονών παιδιά. Έχει μια πάρα πολύ καλή, αυτή που είπε, δεν ποια? Την πούμε. Την πούμε, όχι. Η εταιρεία. Καλά μωρέ, αν την αφαίρει μια φορά, τι έγινε? Fisher Price. Η Fisher Price, να έχει πολύ ωραία πράγματα. Εντάξει, τι έγινε που να το πει μια φορά, ας πούμε. Ποιότητα εξαιρετική. Ναι. Εγώ εκεί χάνομαι βασικά με τα παιχνίδια, ξέρεις. Για 7-8 ετών και άνω, στρατιωτάκια και τέτοια. Διαφήμιση. Δηλαδή, αν μου πεις να πάω να πάρω δώρο, ειδικά υπότες Αγίου Γεωργίου, Ριχάρδο και τέτοια. Ρε εσύ, Σωτήρη. Σουμπούτεο, τι να παίξεις. Σουμπούτεο, Σωτήρη, ξαναβγήκε το παλιό. Τέτοιο στυλ. Ναι, με κανονικά ομάδες, επίσημα τις ομάδες. Έχω φύγει καρφωτά. Καρφωτά έχω φύγει. Ναι, πήγαινε δες πως έχει τον Ηρακλή. Έχω Ηρακλή. Κάτσε εδώ πέρα. Κάτσε Παναγία. Με ποια ομάδα. Μαλιά και τα λοιπά. Κάτσε. Και πάω και έχω. Και όφι έχω. Περίμενε. Ξέρεις πώς είναι αυτά, ε? Είναι κωδικοί με νούμερα και είναι, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ, τον έχω, αν θυμάμαι καλά, με, εγώ νομίζω, Σωτήρη, με West Bromwich Albion. Περίμενε. Ναι. Ποιος είναι ο Ηρακλής? Με Γουχού, με Ντεμπάκη. Είναι, όχι. Ποιος είναι ο Ηρακλής στον κωδικό, ποια αγγλική ομάδα? Παίζει τώρα Premiership. Λέστερ. Παίζει τώρα Premiership. Σήμερα. Λέστερ δεν είναι. Όχι. Γαλάζιο άσπρο ρίγα. Η West Ham. Όχι. Τι φοράει η West Ham, κάτι παράξενο φοράει. Η West Ham είναι μπορντό, άσπρο, γαλάζιο. Δεν έχει γαλάζιο. Μόνο γαλάζιο άσπρο. Παίζει η ομάδα σήμερα η στην Premiership. Όχι. Σε παραδέχομαι, όχι. Σε δικαιολογώ, θα μπορούσε. Η West Brom είναι, όχι. Όχι, μαύρο άσπρο. Την έχω σε ΠΑΟΚ, σου λέω. Έχω West Brom, ΠΑΟΚ. Την έχω επίσης. Ποιο φοράει γαλάζια, μωρέ? Η Coventry. Brighton. Η Brighton φοράει γαλάζια. Brighton and Hove Albion. Την έχω. Γράφει Hercules Greece και άλλη μία ομάδα, νομίζω. Κάτι πορτογαλική ή ισπανική, βέβαια. Και οι άλλοι δύο διαγωνισμοί μας έκανα ένα λάθος εγώ. Ευτυχώς το επισήμανε ο Σωτήρης ο Δασκαλάκης. Λάθος. Λάθος δεν έκανα. Στην ουσία συγκρουόταν η μέρα με την ημερομηνία. Και με διόρθωσε ο Σωτήρης, ευτυχώς. Δύο διπλές προσκλησούλες για το stand-up comedy Chai Party με τον Ανδρέα Πασπάτη στο θέατρο Αθήνεων, στη Βασιλή Σόλγα. Στην Παρασκευή είναι αυτό. Δύο ώρες με πάρα πολύ γέλιο με τον Ανδρέα Πασπάτη, που καυτηριάζει εννοείται κυρίως ως stand-up comedy την επικαιρότητα. Και για την Δευτέρα, εγώ έλεγα Κυριακή 25, τη Δευτέρα 25, πρεμιέρα, ανήμερα Χριστούγεννα, απελπισίτο, με Λάκη Λαζόπουλο, Σοφία Φιλιππίδου, σε σκηνοθεσία Αθηνάς Μαραγδί, θέατρο Αριστοτέλειων, έναν τη Λευκού Πύργου, Βασιλής Σοφίας 2, ανήμερα Χριστούγεννα. Οπότε για όλα αυτά, FM και όνομα επώνυμο, δίπλα Phantom ή
stand-up comedy με ελληνικά ή αγγλικά σύμβολα ή Λαζόπουλος ή τα δύο από αυτά ή και τα τρία αποστολή στο 54-526. Μπορεί, αν είσαι τυχερός, να κερδίσεις και για τα τρία. Οκ. Okay. Λοιπόν, στα χθεσινά. Και αυτό θέλω λίγο να μου εξηγήσεις. Ποιο? Δεν υπάρχει τώρα αυτό, είναι... Η ευχή του Πατριάρχη. Με την ευχή του Πατριάρχη, μακάρι να πάρει το πρωτάθλημα. Πήγαν οι βετεράνοι, όπως πηγαίνουν συχνά πυκνά. Μάλιστα. Στον Πατριάρχη. Μάλιστα. Τον επισκέφτηκαν. Ναι. Και ο Πατριάρχης, ναι, τους ευχήθηκε. Ωραία. Να πάρει και πάω το πρωτάθλημα. Μπράβο. Τι θα άκουγε η μάνα του Πατριάρχη. Γιατί, ρε. Να είναι καλά και που είναι γυναίκα. Αν ευχόταν. Δεν τρέπεσε λίγο, ρε. Αν ευχόταν να το πάρει η ΑΕΚ. Τίποτα. Ή ο Ολυμπιακός. Αν πάει η ΑΕΚ, θα πει να το πάρετε το πρωτάθλημα εσείς. Αυτό θα γίνει. Αν πάει αύριο αντιπροσωπεία της ΑΕΚ. Θα πει να το πάρετε εσείς. Ναι. Και αν πάει μεθαύριο Ολυμπιακός, και αν πάει η Σπάρτη. Ίσως. Ναι, και αν πάει η Σπάρτη, εγώ λέω Ολυμπιακό, δεν θα πει με την ευχή του Πατριάρχη. Λέω εγώ. Εσύ τώρα τι είναι αυτά εδώ, ρε, εσύ. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε, παρακαλώ. Ναι, και το κάνετε και πρωτοσέλιδο, δηλαδή. Τι λαϊκισμός είναι αυτός. Με την ευχή του Πατριάρχη. Μακάρι να πάρει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Μπράβο, πολύ ωραίο. Εντάξει. Και αν πάει αύριο η αντιπροσωπεία της Σπάρτης, μακάρι να το πάρει η Σπάρτη. Και παραμεθαύριο, μακάρι να το πάρει ο Κισαμικός. Δηλαδή, θα τρελαθούμε εντελώς τελείως, παιδιά. Λαϊκισμός σε χειρίστου βαθμού. Πραγματικά. Λοιπόν, βαθμού. Κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς με 5-1. 1-5. Έτσι. Ωραία νοοτροπία, ωραία προσπάθεια. Εκεί δεν επηρεάστηκαν από τις γιορτές, από αυτά, από το κρύο, από τα τρίκαλα, από την κατηγορία, δεν υποτίμησαν. Πάρε 5 γκολ, γεια σας, χαιρετίσματα. Από τις προκλήσεις των οπαδών των τρικάλων που προκάλεσαν τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Γιατί αφού ήταν τόσο υπηρεσία και τα λοιπά. Κάνει τους προκάλεσε. Περίμενε. Ποια είναι η θεματάρα. Ποιος δημοσιογράφος πλέον είναι, τελείωσε. Έκλεισε. Έκλεισε. Ποιος δημοσιογράφος είναι, ο Εφιάλτης. 80, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Μακάρι αυτό με τον νησί που λες. Μακάρι. Εσύ, εγώ και ο κανένας. Μακάρι αυτό, ναι, με τον νησί που λες. Ναι, ναι. Ποιος δημοσιογράφος είναι ο Εφιάλτης του Ραδβάνου Τσέσκου. Τέλος. Κάτι. Έχει κάτι. Ποιος. Μιχάλης Μελισσίδης. Την άλλη φορά με τον Βρακά η ερώτηση την κάνει Λουτσέσκου. Με το σκούφο. Λουτσέσκου. Κοιτάει τον Βιερμηνέα. Χθες τι ρωτάει ο Μελισσίδης. Τελειώνει το μάτι. Δηλώσει το είδες. Παίρνει ο Γιώργος, ο Κώστας ο Γκουντούλας από τον Σωτήρη Αντωνίου, ο οποίος λέει: Εντάξει, τα τρίκαλα είμαστε. Τον γκολ αυτό μας το μετράς. Ρε παιδιά, έλεος λέει: Και θα χάσουμε, λέει. Είναι ο παλιός ο Πάουκ. Συγχαρητήρια στον Πάουκ, ναι, δεν είπε για το πέναλτι την ώρα του Μπίση. Τέλος, ο Αγιώτης προπονητής, έτσι. Από την Αγιά της Λάρισας. Μιχάλης Μελισσίδης. Έβαλε γκολ. Το ένα το γκολ το βάζει ο Περιγιοβίτς. Το τρίτο. Όχι. Ποιο, τι βάζει. Κανένα. Ο Μπίση. Από πάσα το, μπράβο, μπράβο, ρε Σωτήρη. Συγγνώμη, εγώ, μπράβο. Πάσα το, ναι. Για ποιο λόγο, ρωτήστε τον, πανηγυρίζει τόσο έντονα τον γκολ του Μπίσεσβαρ. Για ποιο λόγο. Κάνει και έτσι ο Μελισσίδης. Το μεταφράζει ο Διερμηνέας, ο Λουτσέσκου. Σωτήρη, το είδες. Το πανηγύρισε περισσότερο. Ναι, ρε, εσύ τον άνθρωπο τώρα. Τον αποστόμωσε. Ναι, και ο, λέει, every goal, I mean, goal, it's happy. Ναι, δεν έβγαλε. Ρε Μελισσίδη, τον άνθρωπο, η έκφραση του Λουτσέσκου. Που τον πάω με τα χίλια. Έτσι, τον πάω με τα χίλια. Προπονητάρα. Εννοείται. Αυτό και ο Παθεοδόρου. Σε αυτού με βρίζανε. Κορυφαίοι. Ναι, σε αυτού με βρίζανε τη μέρα που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Ο Ρίτσι δεν, χαμηλό τον. Ρε εσύ Μελισσίδη, τον έχει κάνει τον άνθρωπο, ο καημένο, δεν ήξερε τι να απαντήσει μια φράση. Οκ, okay, for me, all the goals are important, are the same. Oh, we have mentality. Ωραία τον κάνει. Ναι, ναι, all the goal. But some happy, more happy. Bises var scored. Σύνταξη άριστη. Ναι, τα αγγλικά του είναι όχι ακριβώς μέσα από την καρδιά του Λονδίνου. Τα καταλαβαίνουμε όμως. Ναι, εμείς. Ναι, μέσα από την καρδιά του Λονδίνου. Δεν είναι και κόγνης, ας πούμε. Ναι, δεν υπάρχει. Ρε εσύ Μελισσίδη, έχεις με τον Λουτσέσκου κάτι. Δηλαδή, πιστεύω ότι την επόμενη φορά εγώ αν ήμουν ο Λουτσέσκου και ερχόταν Μελισσίδης, θα έφευγα. Στα ίσα, ντόμπρα. Ρε φίλε, τι θες, να πηγαίνουν δημοσιογράφοι και να λένε τα τετριμένα. Όχι, τα προτιμώ. Πώς νιώθετε και. Πας εκεί, τον ξαφνιάζεις. Βρε, και αυτά, το... βρε αυτά προτιμώ κι εγώ. Καλημερίζω Μιχάλη Μελισσίδη. Το καλημερίζω. Ναι, βέβαια. Μας δίνα, ορίστε να τώρα, μια χαζή μέρα μας γεμίζει και κουμπούλα, ας πούμε. Έτσι. Δεν έχουμε τι να πούμε. Γιατί είναι. Καλά, έχουμε άλλα θεματάκια. Μωρέ, δώσε, σου να θέμα. Διευκρινίσουμε ότι η κόρη του Σωτήρη ξέρει να μαγειρεύει κιόλας. Ρε Σωτήρη, κόλλα. Αναστασία. Αναστασία. Έτσι, γιατί κόλλησα για λίγο. Συγγνώμη, γιατί τη φρόσω, είπαμε ότι αυτό ξέρει και να μαγειρεύει. Πόσο είναι τώρα, Σωτήρη? Πόσο? 1,5.
πιστεύω ότι μαγειρεύει πολύ πιο καλά και νόστιμα από μια σαραντάρα που ξέρω. Πιο νόστιμα, πιο πικάντικα, είμαι σίγουρο. Να σου πω τι γίνεται με, τα... με τους Πυρσούς. Με τους Πυρσούς, για πες λιγάκι. Να πάτε πλάκα. Ναι. Δεν το λέω για δικαιολογία. Ναι, στα πέντε μάτς είναι. Αν καεί άνθρωπος, τι. Στα... Γιατί είχαμε χθες Τετάρτη Ιουλίου. Δεν. Εσείς, Σωτηρή. Φίλε, κλείστε λίγο αυτό. Κομπλεξικός είναι αυτός. Κομπλεξικός εγώ. Εγώ βλέπω. Γιορτάστηκε η Τετάρτη Ιουλίου, ρε παιδιά, σαν τρίκαλα χθες. Born on the 4th of July, ας πούμε, δεν είναι κανονικά. Κοίταξε, δεν πέφτει κατηγορία ο ΠΑΟΚ. Άμα αυτό. Σε... δεν πέφτει κατηγορία. Όχι, Σωτήρη, το νου σου, τα νέα σε βαδιά, δεν σε σκέφτε. Ωραίο, ωραίο ημερολογιάκι. Ωραίο. Λοιπόν. Ναι. Δεν το λέω για δικαιολογία. Ναι. Δεν το λέω για να γλιτώσει ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα το διαβάσω, ρε. Όχι, αν δεν υπάρχει νεκρό. Είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Υπάρχει κάτι πολύ παράξενο στο νέο κανονισμό. Ναι, στο νέο κώδικα. Αλόκοτο, ναι. Ναι. Kind of weird. Ναι. Ο οποίος αναφέρει, ο νέος κώδικας, αυτός ο γνωστός, ο πολυσυζητημένος για τους Πυρσούς κτλ. Άρθρο 15, παράγραφος 2. Η εισαγωγή ή το άναμα πυρσών, φωτοβολίδων, κροτίδων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων και οποιοδήποτε εν γέννη έφλεκτου υλικού στις κερκίδες πριν την έναρξη, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη του αγώνα, αν δεν επακολούθησε ρήψη αυτών. Αν δεν επακολούθησε ρήψη. Επιφέρει τις ακόλουθες πειθαρχικές ποινές. Και λέει ποινή, πρόστιμο την πρώτη φορά, πρόστιμο τη δεύτερη, τιμωρή έδρας, μία ή δύο αγωνιστικές την τρίτη και διπλασιασμός κτλ. Ναι. Άρα, ναι. Τιμωρήσε. Ναι. Με, αυτό το, με αυτές τις ποινές. Ναι. Και με βάση αυτό την παράγραφο. Ναι. Αν ανάψεις τον πυρσό, αν τον πετάξεις μέσα, είναι άλλος κανονισμός. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ έχει τιμωρηθεί δύο φορές για άναμα πυρσού. Α, όχι για ρήψη. Ναι. Χθες τα πέταξαν όλα μέσα. Ναι. Άρα δεν λέω τίποτα άλλο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ναι. Είναι πάντως άλλη διαδικασία. Ναι. Αυτό παρεθυντικά δεν έχει σημασία μεγάλη, ναι. Δηλαδή είναι λεπτομέρεια ρεπορταζιακή. Γιατί επί της ουσίας φυσικά υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Φυσικά κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Ναι. Δεν μπαίνω σε θεωρίες συνωμοσίας, τι ήταν, ποιοι ήταν, τι κάνουν, αν είναι ΠΑΟΚ, αν δεν είναι ΠΑΟΚ κτλ. Κτλ. Κάποιοι δεν καταλαβαίνουν. Δεν πήραν μάθημα από τους 3-4 μήνες που έκλεισε η Τούμπα. Συνεχίζουν την ίδια αυτή χαλαρή αντιμετώπιση του θέματος. Ο ΠΑΟΚ είναι θέμα χρόνου να ξανατιμωρηθεί. Δηλαδή αυτό ας έχουμε στο μυαλό μας και όχι το τι λέει ο κανονισμός και τι θα κάνει η ΠΑΟΚ νομικά και αν θα τιμωρηθεί ή αν δεν τιμωρηθεί. Για μένα, αν το δω πρακτικά, ο ΠΑΟΚ πρέπει να τιμωρηθεί. Να τιμωρηθεί τώρα, νωρίς. Με λεβαδιακό, με τρίκαλα, με δεν ξέρω με ποιον. Είναι στο πρώτο μάτς μετά την ημέρα της απόφασης. Λήψης απόφασης, έτσι δεν πάει. Πρέπει να περάσουν και πέντε μέρες. Ναι. Δεν ξέρω, οι γιορτές έχει αυτά, τι προθεσμίες. Πάντως στην αρχή έχει εύκολα παιχνίδια. Αν καθυστερήσουν και πάει μετά και δεν γίνει πάλι ντόρος και δεν υπάρξει θέμα, θα συνεχιστούν τα ίδια και θα κινδυνεύσει ο ΠΑΟΚ να παίξει κανένα μεγάλο μάτς. Κάνα Ολυμπιακό, ένα ΑΕΚ, χωρίς κόσμο και εκεί να έρθει η μεγάλη κεφαλιά. Πρόβλημα υπάρχει, δεν έχουν περάσει τα σωστά μηνύματα, δεν καταλαβαίνουν μερικοί, δυστυχώς οι αναπόφευκτα οι υπόλοιποι αγανακτούν, αρχίζουν χαρακτηρισμοί, οι μεν με τους δε, αυτό είναι ό,τι χειρότερο αυτή την περίοδο για τον ΠΑΟΚ. Και αντί να μιλάμε για ποδόσφαιρο, πράγματι, όπως έλεγε ο Κωστής Τσάρος, μιλάμε για όλα τα γύρω-γύρω. Ναι. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Τα γύρω-γύρω στα κουλουάρ, ναι. Και θα δούμε πού και πότε θα τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, γιατί θα τιμωρηθεί. Το θεωρείς σίγουρο, ε? Μα είναι θέμα χρόνου. Αφού δεν καταλαβαίνουν, θα ανάψουν και στο επόμενο, θα τιμωρηθεί 100%. Ο Άρης έκανε στο μπάσκετ. Έχασε. Το άφησα λίγο πριν τη δεύτερη. 65-71. Μάλιστα. Έχανε με 20 φεύγα από τους και το πήγαινε να το γυρίσει, αλλά δεν πρόλαβε. Η Πανάθα ανοίξε την πιο αμερικάνικη ομάδα στην Ευρώπη. Διαφορετικά. Τη Μακάμπι. Τους λατρεύω, επειδή καθαρά αμερικάνικη ομάδα. Τρελαίνομαι. Ωραία. Σήμερα έχει δύο μάτς. Τρία μάτς κυπέλλου, νομίζω. Τρία μάτς, έτσι. Ωραίο το νωρίς. Πολύ ισοδύναμο. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος. Αυτό δεν είναι. Ωραίο ματσάκι. 3 η ώρα, 5 και 4 Πανατολικός Παναθηναϊκός. Όχι, Πανατολικός ΑΕΚ είναι 7.30. Ο Παναθηναϊκός με. Τρίπολη, Ατρόμητος, Νωρίς. Πλατανιάς. Ναι. Πλατανιάς Ολυμπιακός, 5 και 4.
Ναι, ρε, Πλατανής Ολυμπιακός. Και το βράδυ Πανετολικός ΑΕΚ. ΑΕΚ, ωραίο, ωραίο αυτό. Και ωραίο. Την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός. Λαμία Παναθηναϊκός. Λαμία Παναθηναϊκός. Και άλλα την Πέμπτη. Παίζουν κι άλλοι. Κι άλλοι, έτσι. Και Football League σήμερα, 3 ώρα πανεγιάλει ο Σάρης, ζωντανά από τον Λίμπερο. Σε περιγραφή Νίκο Παπαδόπουλου και Χρήστο Τσαλτίδη. Σχόλιο ο Τσαλτίδης. Τσαλτίδης, πιο... σχόλιο. Θα είναι δίπλα σαν γυρεότερο. Ω γυρεότερο, ναι. Πήγε στο Αίγιο να κάνει κούτρα. Και ματσάρα ωραία, 5 η ώρα, Απόλλων Πόντου Παναχαϊκή. Ναι. Πού καταντήσαμε να είμαστε Παναχαϊκοί τώρα, δες. Γιατί. Ε? Γιατί. Για ποιο λόγο. Γιατί να, να έχει λίγο τζόγο η κορυφή. Α, είναι κερδίσει ο Απόλλωνας, να πει και ο Απόλλωνας. Μα, ναι, είναι, πόσο πίσω είναι αυτή, πόσο πίσω είναι ο Απόλλωνας. Είναι αρκετά. Sorry για το αυτή. Είναι αρκετά. Αρκετά, έτσι. Τι να, γι' αυτό σου λέω Παναχαϊκή. Να το πάρει το μάτσο αυτό. Ο Απόλλων διακινδυνεύει, δεν τίθεται θέμα. Με Κάλας δεν κινδυνεύει με τίποτα. Και να δούμε. Παιδιά, από εβδομάδα θα έχουμε προσκλήσεις και για άλλα θέατρα. Οκ. Okay. Πέρα από αυτό με το Λαζόπουλο, μπορεί να δούμε πάλι για Λάκη Λαζόπουλο και για άλλες παραστάσεις. Έχει μαζεμένες, νομίζω, είναι 4 πρεμιέρες τα Χριστούγεννα, 25 του μηνός. Θα πέσει λίγο ξύλο, γίνεται χαμός. Για τα Φάντομ και τη δωροεπιταγή. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον 899. Στον Γιώργο, τον 809. Ο φίλος εδώ τι λέει. Ο Κώστας λέει. Ο 899, ο Κώστας λέει, Δημήτρη, Phantom of the Opera. Παίζει με το αριστούργημα του Γκαστόν Λεγού. Να σε καλά. Νομίζω ότι θέλουν μήνυμα συνέχεια άνθρωποι που τους λένε Λαζόπουλο, ρε. Δεν το έχω τρελαθεί. Ναι, επειδή βλέπεις το επώνυμο, ναι. Καλημέρα, καλές γιορτές, λέει, παιδιά. Ο Αχιλέας, ο Μήθρα 4. Η Ελένη, 935. Άντε πάλι. Ο Αριστοτέλης. Και εγώ αυτό τον είδα Λαζόπουλο, ναι, κανονικά. Και αυτός εδώ. Και ο Παναγιώτης, ναι. Αυτό τι έχει στείλει, ρε φίλε. Και Phantom. Phantom, Phantom και Λαζόπουλο. Παναγιώτης, ναι. 8-15, ωραία. Παιδιά, αδικείται πάρα πολύ Παρασκευή. Αν δεν έχετε τι να κάνετε, είναι πολύ ωραία φάση, πολύ γέλιο το τσάι πάρτι με τον Ανδρέα Πασπάτη στο Αθήνιον. Αν δεν έχετε τι να κάνετε, και ειδικά αν είστε Ανατολική, εντάξει, ή κέντρο ή Ανατολική, που είναι πολύ εύκολη πρόσβαση, πολύ γρήγορη. Το λεωφορείο κάνει στάση από εκεί 20 μέτρα, ας πούμε. Μετρό. Αν δεν πάρετε. Το μετρό λίγο δύσκολο ακόμη. Η φίλη Σωτηρία που έγραψε για το παιδάκι κτλ. Υπάρχει, λέει, αυτοκινητόδρομος. Τρενάκια. Τρενάκια με τουβλάκια. Άσε που θα παίξω πρώτα εγώ και μετά ο μικρός. Φιλιά Σωτηρία. Να είσαι καλά, Σωτηρία. Έχω μεγάλο αποθυμένο με αυτοκινητόδρομο. Περίμενε. Τεράστιο. Δεν έχεις. Δεν πρέπει να είχα. Ναι. Έλα σπίτι μου. Ξέρεις τι έχω. Αλλά αυτοκινητόδρομο που κάνεις και κόντρα, δηλαδή μπορείς να. Μου το είχε φέρει ο σχορεμένος αδερφός μου όταν ήταν στο εμπορικό ναυτικό από την Ιαπωνία. Θα πάθεις. Ξέρεις πόσο είναι. Πώς... Λοιπόν, για να μην σου κουράζω. Δωμάτιο. Το έχω στήσει όλο στη ζωή μου δύο φορές μόνο. Στο σαλόνι πιάνει τα δύο τρίτα. Μόνο δύο φορές το στήσαμε στη ζωή μου. Και παίρνεις χειριστήρια. Το κάνεις όσο θες. Δύο άτομα και παίρνουν και κάνουν κόντρα. Τέσσερα είναι. Τέσσερα αυτοκίνητα. Με τέσσερα αυτοκινητάκια. Ναι. Μπορείς να κάνεις κόντρα τέσσερα άτομα. Θα πάθεις πλάκα, άστο. Γέφυρες ανεβαίνουν, στάχια τέτοια. Το νοικιάζω. Για λόγους. Δώστε μου για τα Χριστούγεννα. Να, εκεί που να στο κατεβάσω, εκεί που είναι, φίλε. Μάλιστα. Θα πρέπει να μου δώσει. Θα φέρουμε συνεργείο. Για τέτοιο κόπο 50 ευρώ εκεί που το έχω. Ειλικρινά. Αλλά είναι τεράστιο, σου λέω κανονικά. Και είναι γύρω βάζει θεατές, τεχνικούς, πιτς, δέματα, στάχια, ξέρεις κανονικά. Ανεβαίνουν πάνω γέφυρες. Δεν θέλω μόνο πρόλογο, θέλω και τη μάχη, την κόντρα θέλω. Τον ανταγωνισμό. Ναι, σου λέω, έχεις κοντρόλ, ρε φίλε. Για τέσσερα άτομα είναι. Τέσσερα αυτοκίνητα έχει. Δεν είναι τυποποιημένο. Κίτρινο, μπλε, κόκκινο και πράσινο. Ναι, κίτρινο, μπλε, κόκκινο. Στρίβεις εσύ, κάνεις, δεν σε πάει όπου θέλει εκείνο, εσύ το πας. Α, όχι, είναι τα old school, με ράγες. Άρα πεις πώς κερδίζεις, πώς... Με ράγες. Έχει κόντρα, κάνεις, φεύγεις, πετιάσεις τις στροφές, βγαίνεις έξω, χάνεις τέτοιο, ναι. Εντάξει. Εντάξει, είναι λίγο old school, ρε, εσύ θέλεις, ναι, τα new age, ας πούμε. Δεν είναι τέτοιο. Τι, δεν το ξέρω κανείς. Σωτήρη και Δημήτρη, πόσος κόσμος λέτε να φύγει, είμαστε στην Ελλάδα της κρίσης, έτσι. Κλεγόμαστε όλη μέρα, κάθε μέρα, ρε παιδιά. Κλεγόμαστε. Ποια είναι η αίσθησή σας? Θα φύγει πολλοί κόσμος συμπολίτες μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εξωτερικό. Η Μαριλής. Για γιορτές. Φεύγει πάλι η Μαριλής. Κάθε 2-3 μήνες πάει εξωτερικό. Λεφτά, ρε φίλε. Λεφτά, ναι, πολλά. Τώρα γιορτές, λέω. Ναι. Θα πάει και τώρα πάλι. Όπως πήγαν το Πάσχα με το Ζαγόρα. Θα φύγει. Στο Βελιγράδι. Θα φύγει πάλι. Το είπε ο Ζαγόρα στον αέρα. Θέμα το έκανε. Και δεν κατάλαβαν Πάσχα. Ελλάς, Σερβία, Ορθοδοξία και μου λέει: Ο Ζαγόρας, αγόρα στον αέρα. Και η Μαριλής. Δεν καταλάβαμε Πάσχα. Τίποτα. Τίποτα. Φεύγουν πολύ. Λοιπόν, φτιάχνουν βαλίτσες για τα Χριστούγεννα οι Βορειοαλαδίτες. Τρελή κίνηση, απίστευτη, περίπου 20% πάνω σε σχέση με πέρσι για εξωτερικό. Φίλε, ποια κρίση. ΣΥΡΙΖΑ.
Sorry, καλά που λείπει ο Τσαλτίδης. Ζήτω ο Αλέξης. Παιδιά, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Και θα σου κάνω την ερώτηση να βρεις τον προορισμό έκπληξη. Σκέψου. Η πλειοψηφία από αυτούς νομίζω, Μάριε, ναι, ότι είναι άνθρωποι που ασχολήθηκαν το καλοκαίρι με τον τουρισμό. Ναι. Και πάνε τώρα. Και το έχουν κάποια φράγκα γιατί ο τουρισμός κινήθηκε. Αυτοί το κάνουν και αλλιώς, όχι έτσι. Και τώρα που μπορούν, φεύγουν. Ωραία. Ρωτάω Δασκαλάκη και Τσορμπατζόγλου. Ποιος είναι ο προορισμός έκπληξη. Διαβάζω εγώ τους πιο κλασικούς. Το πήλιο. Όχι. Εξωτερικό μιλάμε. Α, εξωτερικό. Άντε να σε δω. Μισό λεπτό, εγώ διαβάζω προορισμούς. Τους πιο mainstream. Το Μπάνσκο. Αυτό είναι στα πολύ κλασικά. Το εντάξει, ρε φίλε. Έκπληξη. Α, έκπληξη. Το Μπάνσκο. Η τελευταία τρύπα του ζουρνά από τη γειτονιά μου. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, μεγάλος χαμός από Θεσσαλονίκη, για Βιέννη, Βουδαπέστη, ναι, Πράγα. Ναι. Επανεμφανίστηκε φέτος με τρελή αύξηση η οδική εκδρομή προς την Κωνσταντινούπολη. Βεβαίως. Έτσι. Ενώ είχε εξαφανιστεί τα τελευταία δύο χρόνια. Εξαφανιστεί. Ήταν τρομακτικά χαμηλό ποσοστό. Φοβερή πολύ. Μπράβο. Αλλά ο προορισμός έκπληξη, ναι, είναι. Μακριά είναι. Θα πάνε. Πολύ μακριά. Θα πάνε. Στο Ρέγκιαβικ. Θα πάνε, αν δεν κάνω λάθος, 540 Θεσσαλονικίες. Και πολύ είναι αυτή. Μπορεί και παραπάνω. Για τον προορισμό αυτό, μόνο για αυτόν που σου λέω, ε. Δηλαδή, η Βιέννη μπορεί να είναι 1200. Βουδαπέστη 1600. Είναι γνωστός προορισμός, απλώς είναι έκπληξη το. Δημοφιλής, κλασικός προορισμός των Χριστουγέννων. Α, το Ροβανιέμι. Το χωρίο του Ευασίλη στη Λαπωνία. Τώρα στο Ροβανιέμι. Στη Λαπωνία, ναι. Εντάξει. Λεφτά πολλά θέλει. Συγγνώμη, πια. Τριήμερο, εκεί. Τριήμερο. Κάτσε καλά, ρε φίλε, περίμενε. Ναι, εκεί είναι βέβαια. Βέβαια. Πάμε, πάμε γρήγορα στο διάλειμμα. Υπάρχει χρήμα και εμείς δίνουμε δωρεπιταγή 30 ευρώ για τα Phantom. Εντάξει. Πολύ χρήσιμο. Πολύ χρήσιμο. Σαφώς και είναι, δεν λέω. Καταλαβαίνεις, δηλαδή πας και παίρνεις δώρα 50-60 ευρώ και τα μισά είναι. Ω, μια χαρά. Καλημέρα σας, έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αποθεραπεία του Λεβέκ συμπίπτει με τα εγγένεια του μετρό Θεσσαλονίκη. Κακοπροαίρετο μήνυμα, δεν το διαβάζω εγώ. Του Αριανού, του Αριανού, 887. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με την κάρτα Spendeo για τις επιχειρήσεις. Απαραίτητη πλέον σύστημα διαχείρισης εξόδων. Σχεδιασμένο αποκλειστικά για επιχειρήσεις για να ελέγχετε τα έξοδα στις συναλλαγές και τις κάρτες σας. Spendeo.gr, κάθετος business. Γρήγορα ένα διάλειμμα, επιστρέφουμε και με γραμμές και με τα δώρα. Αν κάποιος μας ακούει και θα πάει τριήμερο, τετραήμερο στο χωριό του Άι Βασίλη στη Λαπωνία, ας επικοινωνήσει με την εκπομπή ή μηνυματικά ή τώρα που θα ανοίξουμε γραμμές 2310-287-888. Άντε ρε μεγάλε, άντε κάνουμε διάλειμμα τώρα και μας κάνεις και μας αργείς και τα λοιπά. Σε παρακαλώ, έχουμε και γραμμές. Την καλημέρα στο φίλο που στέλνει μήνυμα από Ελσίνκη, ο φίλος ο Κώστας, και μας γράφει για το Ροβανιέμι. Γράφει ο Κώστας, μένω Ελσίνκη και λόγω δουλειάς είμαι πολύ συχνά στη Λαπωνία. Η Λαπωνία είναι πανέμορφη, αλλά το Ροβανιέμι απέσιο. Πρέπει να πας βορειότερα για να το ευχαριστηθείς. Πού να πας, ρε φίλε? Το Ροβανιέμι έχει μόνο το χωριό του Άγιο Βασίλη, το οποίο το βλέπεις σε ένα τρίωρο. Φυσικά είναι και ακριβό, ειδικά αν πας Χριστούγεννα. Την καλημέρα στον φίλο τον Κώστα που μας ακούει από τόσο μακριά. Δεν ήξερα ότι είναι στη Φιλανδία. Κάτσε, όχι, ναι, ο Σουηδία είναι ο συγγραφέας, ο άλλος είναι ο Κώστας. Τι είπε, κάτσε, η Λακωνία είναι πανέμορφη. Η Λαπωνία. Και η Λακωνία είναι ωραία. Και η Λακωνία είναι ωραία. Το Ροβανιέμι όχι, έτσι. Αξίζει μόνο το χωριό. Μόνο το χωριό. Το Βασίλη, το εντάξει, για το χωριό. Το γυρνά σε λίγες ώρες. Ναι. FM γράφεται και ενώ αφήνεται Phantom ονοματεπώνυμο αποστολή στο 4526 για μια δωροεπιταγή αξίας 30 ευρώ για να πάρετε παιχνίδια. Mm. Πέφτει ξύλο Μελάκη Λαζόπουλο και λογικό είναι. Δύο διπλές προσκλησούλες απελπισίτο για την πρεμιέρα Δευτέρα 25 Δεκέμβρη, ανήμερα Χριστούγεννα. Λάκης Λαζόπουλο, Σοφία Φιλιππίδου, γιατί η Αθηνά Μαραγδί στο θέατρο. Αριστοτέλειον στην Βασιλής Σοφίας 2 έναντι Λευκό Πύργου. Και δύο διπλές τσάι πάρτι με Ανδρέα Πασπάτη, stand-up comedy, 2 ώρες με πάρα πολύ γέλιο στο Θέατρο Αθήνεων Βασιλής Όργας την Παρασκευή. Με τον ίδιο τρόπο Λαζόπουλος ή stand-up comedy γράφεται έτσι, η Πασπάτης. Okay. 23-10-287-888, ανοίγουμε γραμμές για να σας ακούσουμε. Για ποδόσφαιρο, ναι, για μπάσκετ, για ό,τι θέλετε. Και λίγο, λίγο πιο χριστουγεννιάτικη σήμερα. Είναι και τελευταία μου κουβέντα. Εντάξει, έπαιζε ο Πάοκ, ρε παιδιά. Τι να πει, ρε παιδιά, σηκώνει η ανάλυση.
Και το άλλο. Και το άλλο. Είναι σε πολύ καλή φάση. Βγάζει τον Μπέλκα, βγάζει τον Μπίσασβαρ και του λέει για το παιχνίδι τι κάνατε αυτά τι ποζεριέ. Σε εμά τώρα εσύ είπε τώρα να σβάνει αυτό. Εντάξει, okay. Βέβαια, φίλε. Κατά τα άλλα, χθε τον χάρηκα τον ΠΑΟΚ. Έτσι. Ναι. Τέτοιο ΠΑΟΚ. Όχι τέτοια φανέλα, μην πα στη φανέλα. Αυτό. Μην πα στη φανέλα. Τέτοιο ΠΑΟΚ. Θέλω να βλέπω. Όμορφο. Όχι, όχι, ωραίο. Όχι, όχι. Σικάτο. Όχι, 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 όχι. Φωτεινό. Έτσι. Θε να βάλει μπλε τρίτη φανέλα. Κάνε το πιο σκούρο, ρε φίλε. Τι αντι... είναι αυτό το πράγμα. Αντι... κάντο λίγο μοβ, κάντο λίγο ναι. Αυτό. Αντιτζιψέ. Σε παρακαλώ. Ωραίο. Σικάτη φανέλα, ωραίο χρώμα. Με την, με την πιτζάμα αυτή να. Μπράβο στον ΠΑΟΚ. Μπράβο στον ΠΑΟΚ. Τέτοιο ΠΑΟΚ χαίρομαι να βλέπω. Γραμμές ανοιχτές. Βεβαίως. Πάμε. Να... καλημέρα στον πρώτο. Όνομα και ομάδα να λέτε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Χρόνια σας πολλά. Καλά Χριστούγεννα να έχετε και να είσαστε γεροί όλοι σας και εσείς και η οικογένειά σας. Να είσαι καλά, Θείο. Αποστόλη, παλικάρι μου, να είσαι καλά. Αποστόλη, λοιπόν, σου άρεσε η φανέλα του ΠΑΟΚ χθες. Πάρα πολύ. Άντε, έτσι να κάνει. Μπράβο, Αποστόλη. Άντε, άμπαλε. Άμπαλε. Μπράβο, πάρα Αποστόλη. Πολύ. Είναι κάτι διαφορετικό, Δημήτρη. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν θα ήθελα να τη βλέπω συνέχεια. Και το ροζ διαφορετικό πάρα... είναι, εσύ. Και το ροζ. Εντάξει, βάλει ροζ. Μην μου το πας τώρα σε μπομπον. Λοιπόν. τώρα, είδα χθες, Δημήτρη, δύο από τις πιο ελπιδοφόρες σκηνές που μπορούσα να δω στην ομάδα. Η πρώτη ναι, είναι το Λιμιό. Στο όχι, όχι. Στο δεύτερο γκολ, με το που το ακυρώνει. Ορμάνε πάνω στον επόπτη 10 άτομα ταυτόχρονα. Γι' αυτό, αυτό, το ωραία, πράγμα, γι' αυτό φίλε, έγινε ότι έγινε. Ωραία εικόνα αυτή, πολύ ωραία. Αυτό το πράγμα, ρε φίλε, είχα να το δω στον ΠΑΟΚ και εγώ δεν ξέρω από πότε. Συγκίνηση. Και να ξέρεις, πήγανε για άλλο, για άλλο λόγο πήγανε. Εκείνο το σκορποχώρι που ήταν ο ΠΑΟΚ τον Αύγουστο, ρε παιδί μου, μαζεύτηκε επιτέλους. Για άλλο δεύτερο λόγο πράγμα. Πήγανε, αλλά τα καταφέρανε. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Το δεύτερο νόμιζα πράγμα. Νόμιζαν ότι σήκωσε offside για το Βαρέλα. Το δεύτερο στους πανηγυρισμούς, ρε φίλε, με μια ομάδα β' εθνικής, έβλεπα τέτοια χαρά, ρε παιδί μου. Τέτοια χαμόγια. Ναι. Πολύ καλό κλίμα, φίλε, στην ομάδα. Μπράβο σε όσους δούλεψαν για αυτό το πράγμα. Πολύ καλό το κλίμα στην ομάδα. Πρώτα φίλε, στο Λουτσέσκου. Πολύ καλό. Στο Λουτσέσκου πρώτα. Μπράβο στο Λουτσέσκου, βέβαια, μπράβο. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, φίλε, να είναι καλά η ομάδα μέσα, μέσα, στο μέσα της. Και τώρα, να πούμε και δύο κουβέντες για τους φίλους μας. Δεν ακούγεσαι, χάνει τη γραμμή. Να πούμε δύο κουβέντες για τους φίλους μας, λέω. Έχουμε προβλήματα στη γραμμή, χάνεσαι. Λοιπόν, το κατ' εξακολούθηση, γιατί όταν επαναλαμβάνεται σε 10 μέρες, είναι κατ' εξακολούθηση και προσχεδιασμένο έγκλημα που ολοκληρώθηκε χθες, γιατί είναι προσχεδιασμένο όταν αγοράζεις πυρσούς και τους κουβαλάς στο γήπεδο, δεν τους κουβαλάς για να ζεσταθείς σε περίπτωση που χαθείς το δάσος των τρικάλων. Σωστό. Τους κουβαλάς για να τους ανάψεις. Σωστό. Επομένως, μιλάμε για ένα κατ' εξακολούθηση και προσχεδιασμένο έγκλημα. Τώρα, από εδώ και πέρα, η ΠΑΕ πρέπει να αποφασίσει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα που έφτασε το αυγό στον ποπό, πρέπει να αποφασίσουν. Θέλουν να ανταντέψουν τους λίγους οι οποίοι βιάζουν τους υπόλοιπους πολλούς. Δεν είναι λίγοι. Περίμενε. Δεν είναι λίγοι. Δεν έχει σημασία. Είναι λιγότεροι από τους υπόλοιπους. Καλά. Θέλουν να τους ανταντέψουν. Για μένα προσωπικά νομίζω ότι ήρθε η ώρα οι ευθύνες και οι συνέπειες από την ομάδα να μεταφερθούν στα προσωπικά. Στα φυσικά πρόσωπα. Δεν βλέπω άλλη λύση, Δημήτρη. Δεν βλέπω άλλη λύση. Όσο οι ευθύνες και όσο οι συνέπειες είναι μόνο στην ομάδα και όχι στα φυσικά πρόσωπα, αυτοί οι άνθρωποι δεν φοβούνται. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ο ΠΑΟΚ ως προέκταση του εαυτού τους. Ως ρε παιδί μου, μέσω της προσωπικής τους προβολής. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Ο νόμος και ο κώδικας αναφέρεται στην ομάδα. Τι να και ικανοποιήσεις. Εγώ όμως θέλω από το Σαββίδη να ζητήσει να μάθει ποιοι ήταν αυτοί και να τους απαγορέψει το γήπεδο. Αποστολή, να... πιστεύεις ότι πρόκειται να γίνει αυτό? Για να μην πω ότι θα πρέπει να τους κάνει συμμέτοχους στην οικονομική ζημία που συνέβη στην ομάδα χθες. Έγινε καλημέρα. Ωραία. Καλημέρα, Αποστολή, φιλιά στη Μεγάλη Βρετανία. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ποιο είναι ο Άι Βασιλής? Τι πλάκα έχει η Μεγάλη Βρετανία. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, καλημέρα. Ζιζού, οπαδός του Απόλλωνος Πόντου. Κάνεις 2-3 μέρες να συνέλθεις από τις κεφαλιές που τρως, αλλά συνέρχεσαι. Ο Λόλεκ λείπει. Ναι. Ο Λόλεκ είναι ο Μπουφόλεκ. Πάει στο Αίγιο. Ζητώ συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη, αλλά... Σταμάτα, άκουσε με λίγο, ρε. Άκουσε λίγο. Άκουσε λίγο. Σου ζητώ συγγνώμη, αλλά σήμερα υποστηρίζω, το λέω, την αμαρτία μου τη λέω, θα έρθω, θα είμαι εκεί, υποστηρίζω Παναχαϊκή. Τώρα σ' ακούω. Άκου τι θα σου πω. Ναι. Σήμερα και να χάσω από μια ομάδα αριστερή, δεν θα με χαλάσει. Ωραίος. Αριστερή δεν γιατί. Δεν θα με χαλάσει καθόλου. Λόγω Κατσουράνη. Ρε εσύ,
και πρώτος να είμαι με 55 πόντους διαφορά, μα χάνω με κάτι φασισταριά. Έλα βρε. Αριστερή και φασισταριά και αυτά, και όσοι δεν αριστεροί είναι φασίστες. Άσε τώρα χαρακτηρισμούς. Ο Ζίζου ήταν, είναι και θα παραμείνει ψυχάρα. Μπράβο. Για τον Καλαϊτζίδη τι λες? Για τον κύριο Καλαϊτζίδη. Τραγικό. Για τον προπονητή λέω, ναι. Όταν μιλάτε εσείς γιατί, όταν λες για τον πρόεδρο σου, γιατί λες ο κύριος Ιγνατίδης? Για τον προπονητή σου λέω. Δεν έχει ποτέ ο κύριος Σαββίδης, ο Δημήτρης, λέει ο Ιβάν Ιγνατίεβιτς Σαββίδης. Ας καθίσουν. Με τόσο μπάτζετ και έχει την ομάδα εκεί που την έχει, ρε φίλε. Τι γίνεται? Δημήτρη, αυτοί που δεν θέλουν εντεμέ και λένε και έτσι ο καθένας με τα καλά του και τα στραβά του, ας πάνε να παίξουν, να την αφήσει την ομάδα να παίξουμε με την Ηλιούπολη και τη Σταυρούπολη. 212 άτομα στο γήπεδο. Δεν λέμε για τον ιδιοκτήτη, ρε φίλε. Για τον προπονητή λέμε. Ναι, μια χαρά είναι. Α, εντάξει. Ωραία. Ζιζού, πάμε. Τέσσερι, περιμένουν τέσσερι. Πάμε, επόμενος. Να είστε όλοι, παιδιά, λίγο πιο σύντομοι, παιδική σήμερα. Καλημέρα. Πάμε, καλημέρα. Έλα. Επόμενος, φύγαμε. Καλημέρα. Κοιμήθηκε. Καλημέρα. Και αυτός κοιμάται. Επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Όνομα και ομάδα, φίλε. Λοιπόν, Απόλλων Καλαμαριάς. Όπα, κλαίω. Απόλλων Καλαμαριάς. Όνομα, φίλε. Απόλλων Καλαμαριάς. Έτσι, ναι. Και αυτός που είπε ότι είναι παναχαϊκή, να πάει να γαμίσει. Όπα ρε. Μέρες που είναι σήμερα. Εγώ το είπα. Εγώ είπα ότι σήμερα υποστηρίζω για κάποιο λόγο Παναχαϊκή. Επόμενη γραμμή. Καλά Χριστούγεννα να έχει. Ωραίος. Μας είπε. Εντάξει, μα έστειλε να πάμε να κάνουμε σεξ. Ωραίος. Χριστουγεννιάτικο σεξ. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears I gave it to someone special. Κλαίω. Σε λατρεύω. Παραφωνία. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, φιλιά στο Ρετζίκη. Ήτσι σε πάνε λίγο χριστουγεννιάτικο το κλίμα, ρε. Τι έκανε ο Άρης στην Καλαθόσφαιρα? Άμα χάνει ο Άρης, καλύτερά σου είσαι. Φίλε, ο άλλος ξεμπούκωσε τη Δευτέρα το απόγευμα και ξαναμπούκωσε σήμερα το πρωί και δεν ήρθε. Έφυγε, πάει, είναι καθοδόν για Αίγιο τώρα. Α, μην το... θα έρθει μπουκωμένος, θα είναι άρρωστος για τα Χριστούγεννα αυτό. Μας ακούει τώρα, είναι στο αυτοκίνητο, πάει είμαι Αίγιο. Είμαι σίγουρος ότι μας ακούει. Τους χαιρετισμούς μου, καλό ταξίδι, φλαράκι. Είσαι εφιάλτης, ρε φίλε, το παιδί πάει για Αίγιο και ακούει εσένα, δηλαδή. Βρε, ασχολήσουμε την ομάδα σου που δεν κερδίζει κανένα στο μπάσκετ τώρα. Πήγαινε εκεί στην Τουρκία να κερδίσει σήμερα, μήπως και σωθείς. Θα κερδίσω, ρε, σήμερα έκανα και τους υπολογισμούς. Τελευταίος είσαι, θα πες κατηγορία στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Έχεις 6 παιχνίδια, 5 νίκες και μία ήττα και πέρασες. Τι 5 νίκες, ρε, το βάω δεν κερδίζει στην Ευρώπη. Και να σε πω κάτι. Ναι. Αποκλείεσαι, πας FIBA Europa Cup και το σηκώνεις, ρε. Το ξέρεις αυτό? Όχι. Για βρες το 5η και 6η θέση. Έχει κάτι λιμάνι εκεί, ρε. Τι μεγάλες στιγμές ζω, ρε φίλε. Να αρνηθείς να πας. Τι μεγάλες στιγμές. Τι να πας. Τώρα, όσο για τα παιδιά που πέταξαν χθες εκεί στα Τρίκαλα, να σε πω κάτι. Ναι, ναι. Καλά έκαναν. Σωστός. 7 στα 7 έχεις χωρίς κόσμο. Μπορεί να συνεχιστεί, που το ξέρεις. Σωστό. Ναι, τι. Ακάτω μας κάσουμε. Εγώ κάτι άκουσα κιόλας ότι προκλήθηκαν. Έτσι άκουσα. Άντερ Καραγκιόζη. Ναι, από τους Ακαφλιάδες. Κάτι από το κρύο. Ναι. Τα Ακαφλιάδες. Ναι. Χάρηκα που με ακούσατε, παιδιά. Άντε, καλημέρα. Είσαι τεράστιο μοναδικός. Τι χαρά βγάζει αυτό ο Χάνι Άρης. Πράγμα είναι αυτό. Last Christmas. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Δεν έχουμε άλλη γραμμή. Έχουμε μία. Α, μία γραμμή, sorry. Τελευταία γραμμή για το μισάωρο αυτό. Για αυτό το μισάωρο. Μην καλείτε άλλη. Καλημέρα. Τελευταίος και καλύτερος. Ναι, ναι. Καλημέρα. Νταλίες είσαι. Καλημέρα, παιδιά. Όχι, Θοδωρής, πάω. Θοδωρής, ο παδός του ΠΑΟΚ, από ποιο μέρος, Θοδωρή, αν επιτρέπετε? Δεν σ' άκουσα. Από ποιο μέρος, αν επιτρέπετε? Θεσσαλονίκη. Το Ροβανιέμι. Θεσσαλονικιός, Σικές. Ωραία. Πάμε, Θοδωρής, ακούμε, αγόρι μου, χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Ρε παιδιά, έχω μια απορία. Δηλαδή είναι τόσο δύσκολο, πιστεύετε, να βάλει ο Ιβάν 50 καλά παλικάρια εκεί πέρα, χωρίς Βέρκο. Ξέχνα να το βλέπουν ποιος ανάβει τον πυρσό και αν τον λέει τεράστιο. Έχει, και δεν θα έχει νομίζω. Έχει. Αυτή είναι η λύση που προτείνεις εσύ? Εγώ λέω, να μπουν περίεργοι μέσα στην κερκίδα του ΠΑΟΚ και να έχουμε άλλα. Όχι. Τι άλλα, ρε παιδιά, γιατί όχι, οι άνθρωποι θα είναι προσωπικό του ΠΑΟΚ. Ασφάλεια. Σωστά. Βλέπουν ότι εσύ πλάτη στην ομάδα, σου λένε, έλα αγαπητέ μου κύριε εδώ, τεράστιο έξω, κάνεις κακό στην ομάδα μου. Τέλος. Έτσι δεν είναι. Κοίταξε. Ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Στο δικό σας το τέτοιο το... Στην Ευρώπη που δεν γίνεται, στην Ευρώπη, στα μας που δεν γίνεται τίποτα, υπάρχουν 50 ή τέτοια 100. Όχι.
Καλά, κοίταξε. Άρα άλλο είναι το κλίμα και άλλο είναι, άλλος είναι ο τρόπος. Όποτε θυμόμαστε είμαστε Ευρωπαίοι και όποτε δεν θυμόμαστε δεν γιατί? Είμαστε Ευρωπαίοι. Γιατί? Στην πραγματικότητα δεν είμαστε Ευρωπαίοι. Ναι. Γιατί αν είμαστε θα το καταλαβαίναμε. Φοδωρή, Φοδωρή. Τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια ένας συγκρούστηκε με οργανωμένους. Ένας και το πλήρωσε. Ο Ντέμις ο Νικολαίδης. Ο Ντέμις, που είχε με την Καλυθέα 35.000 φιλάθλους. Οικογένειες, τώρα... παιδιά, ζευγάρια, λεσβίες, όμορφες εικόνες. Θυμάσαι. Για να καταλάβω, δηλαδή τώρα αυτοί που τα κάνανε ήταν οι οργανωμένοι για να καταλάβω. Με το φιλί, δεν θυμάσαι. Με το φιλί, με τις κοπέλες. Δεν ξέρουμε και δεν έχει σημασία. Προφανώς είναι ΠΑΟΚ όμως, έτσι δεν είναι. Σας έχασα, παιδιά, δεν σας ακούω. Έλα, έλα. Ένα-δύο, ένα-δύο. Να μετακινηθούμε. Να βγούμε έξω. Πού να πάμε, ρε φίλε. Φοδωρή, sorry. Ωραία. Εντάξει, αυτά. Οπότε μας μένει ένα μισάρο. Στο ΠΑΟΚ 24 για τον Στέφανο Αθανασιάδη. Νομίζω ότι πήγε Λεβαδιακό. Στο λόγο μου βάζει τη φωτογραφία, λέω τη φωτογραφία και λέω Λεβαδιακό. Πήγε Λεβαδιακό αυτός. Ο Αθανασιάδης που από ό,τι αναφέρεται στο Ισραήλ γίνονται συζητήσεις για να λυθεί το συμβόλαιο. Και όμως οι Ισραηλοί μπλέκουν και τον ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, Μακάμπι Χάιφα δεν είναι η ομάδα. Ναι. Το άρθρο επιμελείται η Ελένη Μπούντου. Βεβαίως. Να το πούμε. Η οποία Ελένη Μπούντου κάνει ό,τι μπορεί για να θυμίζει Μαρίνα Τσάλι. Αλλά είναι λίγο δύσκολο. Λοιπόν, οι διαγωνισμοί μας. Φάντομ, δωρεπιταγή, 30 ευρώ. Λουκούμι δώρο για τους οικογενειάρχες για τώρα τα Χριστούγεννα. Στο κατάστημα της Αριστοτέλους. Δημήτρη, 16 είπες. Βεβαίως. Ωραία, οκ. Okay. Δωρεπιταγή αξίας 30 ευρώ. Μπούντου σήμερα πλάκα-πλάκα είναι ψηλό. Ψιλοκαυτή. Εγώ, εσύ, ναι, Μαρίνα Τσάλι, αλλά λίγο δύσκολο να γίνεις. Θες εδώ πέρα πολύ μείωση, θες εδώ αύξηση. Η, Τσάλι, η Τσάλι έχει μεγαλώσει όμως και χαλάει, σπάει. Σπάει πάρα πολύ. Την είδα προχθές και λέω τι χάλι, πώς έσπασε έτσι. Ενώ η Μπούντου πώς δεν είναι άσπαστη. Είναι τα μισά της χρόνια έχει. Νομίζω. Οπότε εγώ θέλω να πάω με τα μισά με τα διπλάσια. Σε πειράζει εσένα. Να πας στα 75. Ανάμεσα σε είναι 25 και είναι 50 σε 75. Εγώ θέλω τα 50. Σε πειράζει. Νομίζω και οι 9 σου 10 αυτό θέλουν. Πλέον. Έρχεται η Μπούντου με ενόμενη να με σκίσει. Σε μια κρίση καλοσύνης του Δημήτρη. Σε αντίθεση με σένα. Σε γλύφει, ναι, δεν κατάλαβα τώρα αυτό. Όχι, είναι μέρες Χριστουγέννου. Σου χρωστάνε λεφτά. Σου χρωστάνε λεφτά, το κατάλαβα. Σου χρωστάνε λεφτά. Τι άρωμα φοράς. Ορίστε. Παιδιά, έχει ένα καφέ εδώ κάτω που λέγει ο Ρίγος. Δεν είπα τι είσαι, τι άρωμα φοράς. Να σας κεράσουμε, να είσαι bad girl. Να πάτε να τα πείτε δυο σας στο καφέ, όχι. Ωραία. Ωραία. Και δίνουμε και δύο διπλές τσάι πάρτι την Παρασκευή με Ανδρέα Πασκούλη. Ο Τάσος. Εδώ. Ο Τάσος. Α, ναι ρε. Ναι. Η καντίνα. Ο playmaker του ΒΑΟ. Ναι, ο Γκουσγκούνης, μπράβο. Τα ντόνατ έχει, ρε. Στη γωνία. Ναι, κάτσε καλά ντόνατ. Αλλά αυτό δεν είναι εκεί. Αυτό είναι εκεί. Κάτσε ρε μεγάλε, τον Τάσο βλέπουμε. Ο ανιψιός του χαρεμένου του Γκουσγκούνη, του ΠΑΟΚ και του ΒΑΟ νομίζω, του ΠΑΟΚ σίγουρα. ΒΑΟ ρε φίλε, ΒΑΟ, μεγάλος ΒΑΟ. Ναι, όχι ρε, ο ανιψιός του, που τάσος. Πέθανε ο άνθρωπος, που σκοτώθηκε. Λοιπόν, δύο διπλές Τσάι Πάρτι με Ανδρέα Πασπάτη, Θέατρο Αθήνιο Παρασκευή και δύο διπλές Λάκης Λαζόπουλος, Απελπισίτο με Σοφία Φιλιππίδου σε ανήμερα Χριστούγεννα στο Θέατρο Αριστοτέλειον. FM και όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις stand-up comedy ή Λαζόπουλος ή Φάντομ ή και τα τρία αποστολή στο 54-526. Βρε τι γίνεται, πω, μηνυματικό σχήμαρος. Πέφτει ξύλο με Φάντομ, πέφτει ξύλο με Λάκη Λαζόπουλο. Μικρή συμμετοχή για το τσάι πάρτι με τον Ανδρέα Πασπάτη. Υπάρχει, αλλά είναι μικρή. Λοιπόν, είναι δωρεπιταγή 30 ευρώ από τα Φάντομ. Πολύ πολύ ωραίο δωράκι για όλη την οικογένεια για αυτές τις μέρες. Κλασικά τα καταστήματα με διαδίδει παιχνιδιών στην πλατεία Αριστοτέλους. Δύο διπλές για Ανδρέα Πασπάτη, τσάι πάρτι, stand-up comedy στο θέατρο Αθήνιο, Βασιλής Σόλγας, την Παρασκευή, έτσι μεθαύριο. Και δύο διπλές για την πρεμιέρα του Λάκη Λαζόπουλου με τη Σοφία Φιλιππίδου στην παράσταση Απελπισίτο. Σκηνοθετία Αθηνάς Μαραγδί, θέατρο Αριστοτέλειον τη Δευτέρα 25 του Δεκέμβρη. FM κενό ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις Φάντομ ή θέατρο Λαζόπουλος ή stand-up comedy και τα τρία αποστολή στο 54-526. Τσορμπατζόγλου Ασλαμής σήμερα σε μια ιδιόμορφη τρόικα που ουσιαστικά είναι δόικα. Σαρώνει το Φάντομ. Ο 887 ο Αριανός αυτοσαρκάζεται, έτσι σας θέλω, μετά το χτύπημα με τον Λεβέκ, λέει, θα πάμε στο τηλεγραμμές, οι ίδιες έγκαιρες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Παναγιώτης θα κάνει την ομάδα πάλι πρώτη με τα εγγένεια της υποθαλάσσιας οδού. Ο λαός μας το λέει αυτό, ζήσε μάη μου να φας τριφύλι ή αλλιώς
θα σου δώσω τα λεφτά που σου χρωστάω με το γελαδοκούρεμα. Δεύτερη ώρα με injection service για εξοικονόμηση καυσίμου με τον καθαρισμό συστήματος σφεγγασμού. Κάρο Τούμπα, Απόλλων 18. Και Ρεγκίνα, είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη Ρεγκίνα. Πάμε στις γραμμές, περιμένουν φίλοι. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Δεν περίμενε. Καλημέρα στον επόμενο. Παιδιά, κοιμάστε. Ακούγεται, αυτός μιλάει. Έλα. Πού τον ακούς, ρε φίλε. Μίλησε, μίλησε. Ζει ο άνθρωπος. Περίμενε, ρε. Έλα. Δεν ακούω τίποτα. Φίλε, κάτι κάνεις στο... Βγάλε hands free, βγάλε κάτι, κουνείς. Μία ανάσα άκουσα πάντως, ναι. Όχι, δεν σ' ακούμε. Παρότι ρώτησε καλημέρα, δεν ξέρω αν με ακούτε και το άκουσα εγώ. Ναι. Λέω, δεν σ' ακούμε. Χριστίνα, καλημέρα, να είσαι καλά, ρε, για τις ευχές. Ευχαριστούμε επόμενος, πολύ. Να είσαι καλά, Χριστίνα. Να είσαι καλά, Νικολέτα, και εσύ θα το διαβάσουμε τώρα το μήνυμά σου. Ναι, καλημέρα, πάμε. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Ναι. Εγώ είμαι. Ναι, ναι, εσείς. Ναι, όνομα και ομάδα, φίλε, πάμε. Λοιπόν, Πέτρος Αριανός. Πέτρος, από εδώ στο Άρη, χρόνια πολλά, Πέτρο, καλά Χριστούγεννα, να είσαι καλά. Επίσης, επίσης. Ναι. Εγώ βασικά, η αλήθεια είναι, σας έχασα λίγο για 5-10 λεπτά. Α, έχεις χάσει εκπομπάρα. Όχι, πήρα να πω το νησί που έλεγε ο Δημήτρης. Α, το νησί, για πες. Ναι. Είναι το Τρίκερι, φαντάζομαι. Μπράβο, εννοείς. Βέβαια, βέβαια. Ναι. Που είναι γυρισμένο το Μαμαμία, αυτό δεν είναι. Έχει την καλύτερη αυτό, μακαρονάδα που μπορείς να φας. Τι? Έχει την καλύτερη αυτά μακαρονάδα. Στο Τρίκερι. Στο Τρίκερι. Αν σου πω τώρα εγώ, αν σου πω κάτω τώρα εγώ, στη Σεράλια, κάτω, στη βόρεια μεριά της Ύφνου. Ότι έφαγες καλύτερη. Ο Σωτήρης πήρε, το είπες, και ο Δασκαλάκης πήρε μία έκφραση. Τι μας είπε τώρα αυτός? Σε 30 μέρη έχει την καλύτερη αστακομακαρονάδα. Λέω τι είπε ο Σωτήρης. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια και αυτό που έχει δοκιμάσει αυτός. Εσύ έχεις δοκιμάσει σε 15 μέρη. Εγώ στην Ινδία, στην Ινδία δεν έχω πάει. Ναι. Ωραίος, Πέτρο. Δεν σε παρέ. Ωραίος. Ήταν ωραίο. Είναι στο Τρίκερι, έτσι. Έχει μόνιμους κατοίκους εκεί πέρα, ε. Έχει και μόνιμους κατοίκους, είναι πολύ όμορφο. Βέβαια. Πολύ όμορφο νησάκι, τέλος πάντων. Ναι, δεν έχω πάει. Μικρό, έχει βέβαια. Και ταξί, με ταξί πας, ε. Θαλάσσιο. Με θαλάσσιο ταξί, ναι. Βέβαια. Είναι σκαφάκι, τέλος πάντων. Ναι, περίπου πόσοι κάτοικοι, Πέτρο, είναι? Έναν παππού που είχα δει και είχα ρωτήσει, μου είχε τώρα πριν 7-8 χρόνια, έτσι. Ναι. Μου είχε πει 60-70. Α, εσύ είναι μπόλικο πράγμα. Ναι. Πάρα πολύ. Ναι. Η αλήθεια είναι, βέβαια, μου είχε πει ότι ο μέσος όρος ηλικίας μπορεί, ναι, να είναι και 60 χρονών, ας πούμε. Δηλαδή, ενώ μετά από 7 χρόνια μπορεί 60 να έχουν, ναι, γίνει 40, τέλος πάντων. Εγώ κάπου, Πέτρο, στο χωριό ενός νησιού, τώρα τελευταία 3 χρόνια, δεν θυμάμαι πού, ρωτάω, λέω, παππού, πόσοι κάτοικοι είστε εδώ? Λέει, είναι μια παρέα και 2-3 παππού. Λέει 7. Κάνει μια ένας. 6, ρε. Ο άλλος πέθανε, δεν θυμάσαι, λέει, τον περασμένο μήνα. Και έχω πέσει κάτω κανονικά. Ωραία, καλημέρα. Πέτρο, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλά, αγόρι μου, με το Τρίκερι. Τρίκερι, ναι. Επόμενη μέρα. Γεια και χαρά στους δύο από τους τρεις. Χαίρετε. Καλημερίζουμε τον αγαπημένο Φιλάρετο, οπαδό του ΠΑΟΚ. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Και κάθε καλά, ευτυχία και υγεία στην προσωπική σου ζωή. Επίσης και πραγματικά είναι όσο δυνατόν πιο καλύτερες αυτές οι γιορτές για όλους. Φιλάρετε, αλλά... μα σου πω κάτι τώρα που κλείνει η χρονιά. Προς Θεού, δεν θέλω να απαντήσεις, μην γίνει παρεξήγηση, έτσι, προς Θεού. Ναι. Σε έχω σκεφτεί άπειρες φορές τι ερώτηση θέλω να σου κάνω. Δεν θέλω να απαντήσεις, αλλά ήθελα να την κάνω. Και μετά λέω, όχι μωρέ, δεν θέλω να την κάνω. Επαγγελματικά, με τι ασχολείσαι? Μην πεις, εννοείται, προς Θεού, προς Θεού. Το έχω πει, το ξέρει ο κόσμος. Σοβαρά μιλάς? Σε έχω ακούσει. Μόνο σε εμάς, σε δικές μας εκπομπές, που είμαι εγώ με τον Παναγιώτη ή με τον Δημήτρη ή με τον Άκη ή μόνος μου, 800 φορές. Δεν σου λέω να. Δεν πιεστικά, δεν ζητώ να προς Θεού να μάθω. Δεν ξέρω. Κανονικά θα έπρεπε να μου πεις εσύ με τι ασχολούμαι, αλλά τέλος πάντων. Πώς το βλέπεις δηλαδή? Με το ραδιόφωνο όλη μέρα, με τον ΠΑΟ και με το τηλέφωνο. Λογιστή είμαι, λογιστή είμαι. Λοιπόν. Α, είσαι λογιστή. Το έλεγα, εδώ το είχα. Ναι. Εδώ το είχα. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Αλήθεια, ότι ναι, αυτή τη στιγμή άκουσα κάτι από σένα. Ναι. Και θέλω να μου εξηγήσεις πώς γίνεται. Από μένα ή το Δημήτρη? Όταν... από σένα. Από μένα. Από σένα. Από μένα. Όταν δύο, εσύ, ναι, και έχεις να αντιμετωπίσεις κάποιον, ας πούμε, ναι, και την ώρα που πας να τον αντιμετωπίσεις σε ένα άθλημα, σε ό,τι θέλεις, ναι, κάνεις το σταυρό σου και κάνει και ο άλλος το σταυρό του. Ναι. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι είναι λαϊκίστικο που κάνει και ο ένας και ο άλλος το σταυρό του? Κοίτα, το σταυρό το κάνει ο καθένας προσωπικά, το κάνει για πάρτι του. Δηλαδή τώρα εγώ να πάω να παίξω με το ξύλο με το Σωτήρι, θα κάνω το σταυρό μου για μένα να μην τις φάω.
Παράδειγμα. Ο Σωτήρης θα τις κάνει και αυτός για το δικό του λόγο, φυσικά, έτσι, προφανώς. Ναι. Αυτό. Ναι. Ναι. Άρα, αλλά ο Πατριάρχης, ιστορία... ο Πατριάρχης, ναι. Η φωνή, ναι, της Ορθοδοξίας, ας πούμε, και όλο του ελληνισμού, ναι, επίσημα να κάνει δήλωση, μακάρι να πάρει το πρωτάθλημα, μία ομάδα συγκεκριμένη, ναι, το θεωρώ λίγο ρεφιλάρεται κάπως. Δηλαδή, άμα σου δώσει την ευχή ένας παππούλης και ένας άλλος παππούλης σου δώσει στον αντίπαλό σου την ίδια ευχή, ο ίδιος παππούλης. Σημαίνει ότι είναι συγκρούονται. Α, συγγνώμη, ο λαϊκισμός, συγγνώμη εγώ, όπα, περίμενε. Ο λαϊκισμός, ναι, ξέρεις που πήγαινε, το, ναι, ότι η εφημερίδα της πόλης το κάνει πρωτοσέλιδο. Γιατί να μην το κάνει. Φωτογραφία τεράστια και πρωτοσέλιδο. Δηλαδή, τα όμορφα πράγματα να μην τα κάνουμε πρωτοσέλιδο και να κάνουμε μόνο τα δυσάρεστα, ναι. Όχι, όσοι κάνει. Γιατί χθες είχε ο ΠΑΟΚ πάει για νίκη στα Τρίκαλα, πρόκριση, αυτά είναι από τώρα. Ναι, αυτό τι δεν είπα, είναι άσχημο ή λαϊκίστικο, ναι, τι να γράψει, ότι πάει ο ΠΑΟΚ για αποκλεισμό. Όταν θέλεις να προωθήσεις, να προβάλλεις, ναι, κάτι θετικό, και είναι πολύ θετικό πιστεύω αυτό που έχει σαν προβολή. Όχι, εγώ αν είμαι Ολυμπιακός δεν είναι θετικό για μένα αυτό σήμερα. Όχι. Αν είμαι Ολυμπιακός Θεσσαλονικιός δεν, για το βλέπω, δεν είναι θετικό. Τι θετικό είναι αυτό? Κοιτάξτε, ό,τι και να γίνει, με όποια, γιατί το κατηγοριοποιείς τώρα, λες Ολυμπιακό, είμαι, ξέρω εγώ, Ατρόμητος. Τι να πω, είμαι Ηρακλής, ξέρω εγώ, είμαι Άρης. Τι να πω, είμαι Απόλλων Πόντου. Αν Ηρακλειδέας, λοιπόν, αν θα πας εκεί και θα προσκυνήσεις την Αγία Σοφία και μετά να πας και στον Πατριάρχη... Θα σου πει να νικήσεις την Καρίστα την Κυριακή, μακάρι. Και σου δώσει την ευχή του να πας καλά, γιατί δεν μπορεί να σου πει να βγεις πρωταθλητής στην πρώτη εθνική αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά σίγουρα όμως να πας καλά και να... Καλά, αυτό αν έχεις κατηγορίες, ναι, θα το θεωρείς θετικό. Ναι. Ρε φιλάρετε, λίγο με τον ΠΑΟΚ τώρα, επειδή υπάρχει χρήμα και είναι όλα ρόδινα, όλοι με τον ΠΑΟΚ εύχονται καλά πράγματα. Όλοι. Πρωθυπουργοί, έλος υπουργοί, πάτε, Μητροπολίτες, όλοι. Όλοι. Ναι, αυτός στη φτώχεια, δεν υπήρχε κανείς. Όταν περιμέναν δημοσιογράφοι, 8,5 ώρες, το γούμενο, ήταν και ο Τσομπατζόγλου και ο Τσακαλέας ο Αντώνης. Μου λέει, τα έπαιξα ρε φίλε, όρθιο στην Κομνηνό, που ήσασταν εσείς τότε μαζεμένοι, όρθιοι. Που σας φέρανε να μην λυποθυμίστε. Στο ρεφέ του Κουμεντάκη. Στο Κουμεντάκη, ναι. Τότε κανείς δεν ευχόταν στον ΠΑΟΚ τίποτα. Κανείς τίποτα. Ούτε κανείς. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή είναι κάτι που μπορεί κανείς να το ευχαριστιέται και καλό είναι τουλάχιστον να μην το πάμε από την αντίθετη μεριά. Ωραία. Έγινε φιλάρτη, επειδή περιμένουν παλικάρι μου άλλοι δύο. Ναι, περιμένουν άλλοι δύο παλικάρι μου. Φιλάρτη, να σε καλά, να σε καλά. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ, χρόνια πολλά. Όνομα και ομάδα, αν θες. Χρόνια πολλά, Δημήτρης από Βόλο, ΠΑΟΚ. Συγγνώμη, Δημήτρη, γραμμή σου. Δημήτρης. Από Βόλο, ΠΑΟΚ. Από Βόλο. Ναι, μ' ακούτε, μ' ακούτε. Όσοι καλά, ρε Δημήτρη. Λίγο πιο μακριά το μικρόφωνο από το στόμα. Ναι, τώρα μ' ακούτε, μ' ακούτε. Ναι, τώρα, ναι. Τώρα, είσαι Βολιώτης ή απλά μένεις στο Βόλο? Μένω στο Βόλο από Λαμία είμαι. Ωραία, φίλε. Είσαι Λαμιώτης που μένει στο Βόλο και έγινε ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Ναι, έχεις πάει σε κάποιο ψυχολόγο κάτι να το δεις αυτό, το έχεις ψάξει? Όχι. Ναι. Πλάκα κάνω, ρε. Ωραίος, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Ωραίος. Τέτοια θέλω να ακούω. Μυστήρια. Από Λαμία μένω Βόλο και είμαι ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Τέτοια κουστάρω. Ναι, πάμε. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Σας πρώτη φορά τηλεφωνώ. Αλλά μας ακούς χρόνια όμως, Σας ακούω χρόνια, ναι. Μεγάλωσες με εμάς. Βάλτε τουλάχιστον μια μεγαλύτερη εμβέλεια να σας ακούμε κι εμείς εδώ πέρα. Η μακρινή. Στο Πήλιο και στο Βόλο κάπου πιάνει λίμπερο. Έχουμε σημαντικά ραδιόφωνα. Ένα σημαντικό ραδιόφωνο νομίζω κάτω. Έχουμε ένα σημαντικό ραδιόφωνο. Απλά νομίζω δεν επιτρέπεται ραδιοφωνικά να πιάνει. Σωτήρη, έτσι δεν είναι? Να μπαίνει πολύ μακριά. Δεν επιτρέπεται από τον νόμο. Μόνο κάποιες ώρες μέσω σημαντικών ραδιοφώνων, Δημήτρη. Δεν συγκρίνω Λαμία με Βόλο, έτσι. Πιο πολύ που σου αρέσει σαν πόλη. Εντάξει, εννοείται ο Βόλος. Δεν το συζητάμε. Είσαι παντρεμένος, Δημήτρη, εκεί? Είμαι παντρεμένος και υπηρετώ εδώ στο Βόλο. Τι ανάκριση είναι αυτή. Πού είσαι, αεροπορία, πού είσαι, ρε? Ναι, αεροπορία. Στο Πήλιο ήμουν εγώ 19,5 μήνες. Έχω κάνει στο Πήλιο, στο ραντάρ πάνω. Στο ραντάρ, ναι. Σμινίτης αστυνομικός ήμουνα. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, να σας πω μάλλον, γιατί εγώ ήμουν χτες στα Τρίκαλα, πήγα κοντά στην ομάδα, για ακόμη μια φορά. Ναι. Γιατί πέταξες πυρσό εσύ, ρε Δημήτρη? Εσύ γιατί πέταξες πυρσό, πες μου λίγο. Εγώ προσωπικά δεν πέταξα πυρσό. Α, sorry, εντάξει. Απλώς ήταν 5-10 άτομα. Τι έγινε, μας έβαλε αναμονή ο Δημήτρης. Ωραίος. Κάτσε να ακούσω. Άστα. Σε θέλω. Μου λείπεις. Αυτός μιλάει later αυτός, ναι. Εμείς εδώ το κανονικά. Εμείς παίζουμε τα δικά μας. Τον καλέσουμε εμείς πίσω.
Άστο, άστο. Ποιο ταυλάκι είναι αυτό? Το Δημήτρη, έτσι την τύλιξε την βολιότσα. Ελένη, γουστάρεις, ε? Εσύ και ο Μάτος. Πάω, κρε φίλε, παιδί. Ω, παιδιά, Ελένη, η Ελένη Μπούντου είναι σε mood, ξέρεις, θέλω τώρα. Πώς λες να κυλήσει αυτή η ομιλία στο τέλος? Ας το αφήσουμε, να δούμε πού θα πάει. Φίλε! Μ' ακούτε? Ωραία, Δημήτρη, ωραία τα είπες. Είχαμε ένα ατύχημα. Μπράβο. Έχεις τρελή αναμονή, φίλε, στο κινητό. Every breath you take, το ακούμε εδώ και μία ώρα. Αλλά επειδή δεν είχαμε άλλο να περιμένει, περιμέναμε σένα εμείς. Τώρα, αν πούμε να μας τα ξαναπείς, η επόμενη εκπομπή, τα νέα της ΕΚΑΠ, θα ξεκινήσει μία η ώρα, ναι. Σωτήρη, καλές γιορτές, αγόρι μου, να περάσεις καλά. Παλικάρι μου, να είσαι καλά. Πάνε κανένα θέατρο να δεις αν μπορείς. Πες εν συντομία. Δημήτρη, πες εν συντομία τι είπες τελευταία δύο λεπτά. Να κάνω μια ερώτηση πάλι. Ναι. Ήμουν στο γήπεδο. Ναι. Γιατί η διοίκηση δεν μπορεί να βάλει κάποιους δικούς τους ανθρώπους, ναι, στην είσοδο όπως μπαίνουμε οι φιλάθλοι, έτσι, να κάνει ένα σωστό έλεγχο. Μπράβο. Αυτή που, και να δει. Γιατί χτες, ναι, όπως συνήθως γίνεται, δεν έγινε κανένας έλεγχος. Ναι, χωρίς. Περίεργο. Για Ελλάδα με ευνηδιάζεις. Ναι. Πέφτω, ναι, από τα σύννεφα. Είναι, ναι, είναι δύσκολο αυτό να το κάνει στο διοίκηση. Να το έπεσα. Να βάλει δύο-τρεις ανθρώπους παράπονο. Mm. Γιατί μετά οι οργανωμένοι θα του κάνουν πόλεμο, δεν θα πατήσει κανείς τέλος γι' αυτό. Ας μην πατήσουν, ρε παιδιά. Α, αυτό πιο πάνω. Ναι, ναι, αλλά αυτή είναι η δύναμη του ΠΑΟΚ, ο λαός του, να πούμε. Ας μην, εμείς που έχουμε διαρκείας στην Τούμπα. Ξέρω εγώ. Και φέτος ακόμα δεν έχω πάει ακόμα, δεν μπορούσα να πάω ακόμα. Ένα αγώνα που κάναμε. Ούτε βλέπω δεν να βρεθώ. Δεν βλέπω να πολύ πηγαίνεις, να ξέρεις, τζάμπα λεφτά έδωσες. Δεκέμβρης ακόμα δεν μπορούσα να πάω στην Τούμπα. Ναι, έρχεται και άλλη τιμωρία, να ξέρεις, έτσι, το ξέρεις. Το ξέρω, ναι, το ξέρω. Το διάβασα. Από το τρίκαλο το διάβασα στα μέσα. Στο Ιντερνετ, ναι. Ναι. Δεν είναι αδικία, δηλαδή, αυτό. Τι να πω, ρε παλικάρι, τι να πω, ρε Δημήτρη. Καλά ήσουν στη Λαμία, έχει ωραία ομάδα. Στο Βόλο έχει τώρα τρεις ομάδες μεγάλες. Έχει την τεράστια νίκη Βόλου, έχει Ολυμπιακό Βόλου. Αεροπορία, πού είσαι, εσύ, στην Πτέρυγα. Στην Πτέρυγα Μάχη, 116 είσαι. Ναι, 111. Ναι, 111, sorry, ναι. Τι ειδικότητα? Πυροσβέστης. Α, πυροσβέστης είσαι? Ναι, ναι. Με τι βαθμό αν επιτρέπετε? Δεν είμαι μόνιμος, είμαι από, όχι από σχολή. Α, είσαι πολιτικό προσωπικό? Όχι, στρατιωτικό προσωπικό είμαι, όχι από σχολή όμως. Όχι από αστεία, όχι από αστεία και τέτοια. Όχι, από πενταετία. Ναι. Ωραία. Έγινε, φίλε, έγινε Δημήτρη, καλές γιορτές, φίλε, να είσαι καλά. Χρωστάμε, Δημήτρη, νομίζω 4 μηνύματα. Διάβασέ τα, σε παρακαλώ πολύ, γιατί έχει νόημα. Καλές οι ευχές του εκπροσώπου του Θεού, αλλά την κατάρα της γριάς την έχουν σκεφτεί εκεί στο Μακεδονία Παλάς. Λέει το που λένε μου το Αριανάκι 887. Ο Γιώργος 907. Ναι, καλημέρα. Σάι Πάρτι. Καλημέρα. Καλά Χριστούγεννα με υγεία, δημιουργία και ευτυχία σε όλους τους παραγωγούς και ακροδίτες του Λίμπερο. Να είσαι καλά. Ναι, να είσαι καλά, Γιώργο. Η Ελένη μπαίνει για Φάντουμ και Λαζόπουλο. Χρήστο, προλαβαίνουμε κανένα Χριστουγεννιάτικο να κλείσουμε? Ουρανία. Είχαμε προηγουμένως, αν προλαβαίνεις. Αυτός τώρα τι είναι? Ποιος? Πρόξενος. Το όνομά του, ρε εσύ. Ναι. Δημήτρης, ναι, καλημέρα. Σωτηρία, η Χριστίνα, καλημέρα στην ωραία παρέα. Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και πολλά χαμόγελα σε εσάς και σε όλους. Η Νικολέτα, χαμός από κυρίες. Φάντομ για να ξεφαντώσουν τα μικρά. Και απελπισίτο για να ξορκίσουμε τη χαρμολύπη. Και τσάι. Καλές γιορτές με υγεία, δύναμη και αλληλεγγύη. Πάντα εσύ, Νικολέτα, τα μηνύματά σου είναι μίνι αραβουργήματα. Γιατί με δύο ταύτο, Νικολέτα? Γιατί έτσι είναι. Τι λες, μεγάλη. Πήγα να σε πω αμόρφωτε, αλλά σταμάτησα, λέω, σε συμπαθώ, είναι και οι μέρες τέτοιες. Την κόρη μου, δεν λέει Νικολέτα, γιατί δεν γράφουμε δύο ταύτο. Jingle all the way, γιατί είσαι παοκτσάκι. Μπορεί να το γράψει το Νικολέτα με δύο αλφα, εσύ. Στην Αγγλία πλέον είναι παναγίτσες. Θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε και τα παιδιά μας στο γήπεδο, έτσι. Σωστός ο Γιώργος. Και με νωρίτερα άλλο μήνυμά του λέει, καλημέρα σας. Για τους άσβερκους, Δημήτρη, που είπε ο φίλος πριν, συμφωνώ. Και πώς κλείνει και στο εξωτερικό? Στην αρχή τέτοιους είχαν και έγιναν άνθρωποι. Είχαν δηλαδή στην αρχή στην Αγγλία είχαν άσβερκους και γίνανε άνθρωποι. Και εδώ για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια μια χαρά είμαστε. Α, κάποιοι, Δημήτρη, με ειρωνευότανε. Όχι στον αέρα, κάποιοι εκεί πάμε και βλέπουμε μάτς για τον Ζαχά. Πάρα πολύ καλός. Την Πεκτούρα. Τον θέλει η City, δίνει 40.
την παικτούρα το Ζαχά, του οποίου η καριέρα. Γιατί σταμάτησε. Σωτήρη, αγόρι μου, γερά, φιλιά στην οικογένεια. Του οποίου η καριέρα. Γιατί Δημήτρη Τραμπατζόγλου σταμάτησε γρήγορα και άδοξα στην Manchester United. Του David Moyes, όχι. Θα σε αποστομώσει ο Χρήστος Κιώσης. Γιατί Χρήστος Κιώσης, τι είχε συμβεί. Ότι τι έκανε την κόρη του, τι έκανε. Ντρέπομαι για σένα, δεν την πήρε. Ότι είχε ερωτικό δεσμό με την κόρη του David Moyes. Ναι. Μια γλυκιά πιτσερίκα ξανθούλα. Ανήλικη. Αυτός ο άσχημος. Ο μαύρος. Ο άσχημος, ο χάλια, ο μαύρος. Ο... Πολύ καλός παίκτης. Ο ταυλαράς. Ένα τέτοιο θέλει ο ΠΑΟΚ. Μαύρο άσχημο, ε. Αυτό το παιχτάρα. Έχει κόρη ο Λουτσέσκου. Ναι, μόλις γέννησε. Α... Okay. Φρένο. Τώρα, αλήθεια λες. Πότε. Παππούς δεν έγινε, είπαμε. Πριν μια εβδομάδα, δύο. Ο Ρασβάν έγινε. Τον Ζαχά παππούς. Θέλουμε. Στα 48 του έγινε, ναι, παππούς. Ναι. Να είναι γερός ο άνθρωπος. Πόσο κάνει ο Ζαχά. Sorry, λίγο. Παιδιά τι έχει, ένα γιο μία κόρη, ναι. Παιδιά, όχι, ναι, εγγόνια, ναι, ένα γιο μία κόρη, ναι, να του ζήσουν, να καμπρώνει για την εγγονή του, άρα εγγονή του ήρθε τώρα. Μάλιστα. Φίλε, στα 48 παππούς και ναι, εσύ 25, ακόμη, 25 είναι η κόρη. Και έχεις εσύ πιτσιρίκια κόρες να σου ζήσουν και είσαι 49, πόσο είσαι, 47? 40. 40, εντάξει, είσαι ακόμη. Άμα βιαστεί, ποια είναι η μικρή, η Μάρθα, ναι, η μεγάλη δεν ξέρω, έχω τίποτα, η μεγάλη. Μάλλον. Η μεγάλη πόσο είναι, τι είναι τώρα, λύκειο. 15. Ναι. Να τα χιλιάσει το κοριτσάκι, να είναι γερά και τα δύο καμαρίζει. Νικολέτα με ένα τάφ. Νικολέτα με ένα. Ρε, η κοπέλα, η κυρία, γράφει λάθος το όνομα. Αυτό θες να πεις. Προσβάλλει την ακροάτρια. Δεν γίνεται τώρα, πώς γίνεται. Ή ο ένας κάνει λάθος ή ο άλλος κάνει λάθος. Τι κάνουμε. Μάλιστα. Οκ. Okay. Τέλος, δεν επιμένω εγώ. Πάμε σκληρώσεις. Βγάλε νικητή για φάντομ να δώσω εγώ για τσάι, πάρτι και λαζόπουλο. Κανονικά με, μέχρι το 62 και συνάλλευε ένα νούμερο. 40. Λοιπόν, δώσε μου μισό λεπτό. Ωραία. Η κυρία Μάντζιου, 9.35. Και όνομα δώσε, Δημήτρη, εδώ. Ελένη. Ελένη Μάντζιου. 9.35. Έτσι. Θα επικοινωνήσει μαζί σας, κυρία Μάντζιου, η Μαριλίζ, σε λίγο, για το πώς θα παραλάβετε την επιταγή σαν τα Φάντομ. Πολλές ωραίες συμμετοχές, πολλές κυρίες, ποικιλία στα το, μηνύματα. Το πολύ γυναίκα και έξυπνα μηνύματα. Λαζόπουλος αυτά, το ένα τ' άλλο, ναι, κανόνισε. Να στείλει κόσμο να διασκεδάσει. Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Βάλε τώρα τελευταίο refresh. Τελευταίο refresh, Δημήτρη. Δώσε λίγο μουσικούλα, Χρήστο, για να δώσω τους νικητές. Γεια σου, ρε Κιώση. Λες και είμαι σε σαλούν στο Far West και γιορτάζω Χριστούγεννα, ρε φίλε, με πέντε κατάδικους και τρεις wanted. Και... Λοιπόν, τσάι πάρτι με τον Ανδρέα Πασπάτη την Παρασκευή το βράδυ στο Θέατρο Αθήνων. Πηγαίνουν οι Χριστίνα Χατζηγιάννη και Γιώργος Γιαννήσης. Επαναλαμβάνω αντιστρόφως, Γιώργος Γιαννήσης και Χριστίνα Χατζηγιάννη για το τσάι πάρτι. Απελπισίτο με αχιλέ... με... τι λέω... με Λάκη Λαζόπουλο και Σοφία Φιλιππίδου και πολλούς καλούς συναδέλφους τους. Σκηνοθετεί Αθηνάς Μαραγδί, Θέατρο Αριστοτέλειων, ανήμερα Χριστούγεννα, 9 η ώρα. Βασιλίσης Σοφίας 2. Νικητές είναι η Αχιλέας Ντατζής. Γι' αυτό και είπα Αχιλέας στο ξεκίνημα. Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Αχιλέας Ντατζής και Καλλιόπη Πασχαλίδου. Καλλιόπη Πασχαλίδου και Αχιλέας Ντατζής. Έκτακτο δελτίο για κακοκαιρία διαρκείας με χιόνια, καταιγίδες και παγετό. Ωραία, θα το δούμε λίγο. Από γεια, λοιπόν, η Έμι από Πέμπτη. Λοιπόν, Πέμπτη. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα Κύθυρα, τι μας νοιάζει. Βροχές ισχυρές πιθανώ να σημειωθούν Ευρυτανία, Φωκίδα, Φιότητα, τι μας νοιάζει. Λατρεμένα Κύθυρα. Χιονοπτώσεις και διαστήματα πυκνές θα σημειωθούν στην Πελοπόννησο. Τι μας νοιάζει. Θα χιονίσει στην υπόλοιπη χώρα και στη Θεσσαλία, κυρίως στο Πύλιο. Τι μας νοιάζει. Ο Δημήτρης που μένει στο Βόλο, αφάει το λούκι. Χιελώδης, βορειοανατολική ανέμη στην νότια Πελοπόννησο. Ούτε αυτό μας νοιάζει. Παρασκευή. Οι ισχυρές καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν στην Κρήτη. Τι μας νοιάζει. Δωδεκάνησα. Μακριά από τον κόλλο μας. Χιονοπτώσεις στην Κρήτη, τι γίνεται, εμείς πού είμαστε. Σάββατο, τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Άρα είμαστε cool. Είμαστε cool as δεν fuck. Δεν μας κάνει τίποτα. Χρήστο και όσοι είμαστε cool as fuck, παιδιά. Χιονίζει, Ιταλία, ναι. Σερβία, Γερμανία, Τουρκία, ναι, γύρω-γύρω, στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο, παντού, εδώ τίποτα. Και έλα, ναι, η κεντρική Μακεδονία, τίποτα. Και η ανατολική και δυτική, από ό,τι διάβασε ο Δημήτρη. Δεν λέω κάτι για Μακεδονία, που είναι η ελληνική Μακεδονία μας. Δημήτρη, πάνε πάνω να κάνετε refresh, μπας και έχετε κάνα μηνυματάκι τελευταία στιγμή. Περιμένω λοιπόν από 4. Από κανένα γκέι, καμιά γυναίκα, κανέναν άντρα, τίποτα. Αποκαλύψα προκόλπα. Ωραία, ωραία. Με ρεγκίνα είδη και αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά είδη. Με injection service. Σας χαιρετούμε. Ο Μάριος σας εύχεται καλές γιορτές. Ναι, παιδιά. Σας εξασφάλισε άδεια έτσι, από την ιδιοκτησία και την διοίκηση του σταθμού. Ναι, να καλημερίσω καταστήματα Μαγέρικο που μας ταΐζουν. Γεμιστά μου κράτησαν σήμερα. Λάμπρου Πορφύρα 5
και Βασιλής Σόλας 55, καταστήματα Μαγέρικο, υγιεινή, μεσογειακή τροφή σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Με εμένα, με το καλό, θα τα πούμε, θα τα πείτε την Τετάρτη που μας έρχεται. Δεν ξέρουμε ποιος θα είμαι. Μπορεί και μόνος να είμαι. Μπορεί και μόνος κάποιες μέρες. Και ελπίζω, επειδή θα έχω κάθε μέρα Χρήστο και Όση, θα κάνουμε τρελό μουσικό πρόγραμμα. Ίσως και ένα flashback στη χρονιά που πέρασε σε σινεμά, θέατρο και μουσική. Τώρα δεν ασχολούμαι πολύ. Όσο προλαβαίνω, ας πούμε. Θα είμαι και με Δημήτρη κάποιες μέρες. Όχι, με Τσαλτίδη κάποιες μέρες. Θα δούμε πώς θα είμαι. Και ελπίζω να δει κάποια μέρα ο Παναγιώτης Παπαδόπουλας. Αδέρφια, καλά και ρόκιν Χριστούγεννα. Merry fucking Christmas.